πνίγηκε από τη δυνατή βροχή η δυτική Ελλάδα. 2 νεκροί μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός. Παρέλυσε ολόκληρη η χώρα από τη γενική απεργία, μαζική συμμετοχή συνδικάτων και εργαζομένων στις κινητοποιήσεις. Ράπισμα στον Μπόρις Τζόνσον από το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, που έκρινε παράνομο το κλείσιμο της Βουλής για 5 εβδομάδες. And we only have one house. Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου, όπου πραγματοποιείται η σύσκεψη του ΟΗΕ με θέμα την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου του 2019. Μην γελάτε. Κυρία, είπε κάτι ωραίο. Ναι, ποιος από τον ήχο. Συγγνώμη, το κυρία Γκολεμά, τι σημαίνει. Θα λέτε λίγο νωρίτερα, όχι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Κυρία Γκολεμά, ο κύριος Νίκος Νικητές, ενημέρωση 24, νέα σελίδα. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Κορώνας. Νέα σελίδα, καλησπέρα. Από την ενημέρωση. Διευθυντής νέα σελίδα, Γιάννης Κορώνας. Πάμε πάλι την αρχή. Κυρία Γκολεμά και ο διευθυντής του ενημέρωση 24, κύριος Νικητές. Τα είπα καλά. Να πάω και μια τρίτη, θέλετε. Και να βγει εκπομπή έτσι δεν πειράζει. Αφού το είπα δεύτερη φορά στην αρχή. Γιάννη Κορονέο, νέα σελίδα. Πάμε. Ντέμπι Κολέμα, ενημέρωση 24, Νίκο Νικητά. Θέλετε να πάω τέταρτη. Θα νομίζουν οι τηλεθεατέ ότι είμαστε τίποτα φρούτα. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε γιατί έχουμε μια είδηση τραγική από αυτέ τι ειδήσει που θα πρέπει λίγο να τι προσέχουμε. Είχαμε πριν από τρεις περίπου ώρες ένα τραγικό περιστατικό έξω από τη Μόρια. Ήτανε, πάμε να δούμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Μια φωτογραφία είναι με το πλήθος έξω από τη Μόρια. Αυτή είναι η φωτογραφία από προχθές. Αυτή είναι η κατάσταση στη Μυτιλίνη. Και αυτή τη δείξαμε προχθές. Είναι πώς έρχονται οι βάρκες. Πάμε να δείξουμε τις δύο πρώτες πρώτα, να πούμε τι είναι. Πώς έρχονται οι βάρκες με τους πρόσφυγες που συνεχίζουν να έρχονται φουσκωτά. Αυτή είναι, επειδή δεν έχουν καταλήμματα, μην τις αλλάζετε τόσο γρήγορα. Πάμε να δείξουμε την πρώτη από το λιμάνι. Την πρώτη φωτογραφία. Εδώ ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, μένει στο λιμάνι. Αυτό είναι το λιμάνι της Μυτιλίνης. Άμα βγάλουμε και τη φάσα, να βγάλουμε και τη φάσα από κάτω, να φαίνεται ξεκάθαρα, κοιμούνται πάνω στο μόλο. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στη φωτογραφία την τρίτη που ήταν πριν από λίγη ώρα. Ένα πεντάχρονο αγόρι έπαιζε με ένα χαρτόκουτο, μπήκε μέσα στο χαρτόκουτο, πέρασε ένα φορτηγό από πάνω και είχαμε το μοιραίο. Τώρα, είναι από τα περιστατικά τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι μια έκριθμη κατάσταση. Έκριθμη ως προς τον αριθμό. Μην παρεξηγηθούμε. Είναι 12.000 και παραπάνω άτομα στον καταβλησμό της Μόριας. Το αντίστοιχο βρίσκεται, είναι περίπου ανάλογα με τα νούμερα που μπορεί να φιλοξενεί στο κάθε νησί και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και θα πρέπει να υπάρξει μία αποσυμφόρηση άμεσα και προσοχή, διότι οι 12.000 που είναι εκεί μπορεί, δικό μου σχόλιο και άλλων, να μην είναι όλοι αθώοι πρόσφυγες και κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούν τα απλά τραγικά περιστατικά τα οποία γίνονται, εννοείτο. Δεν είναι τι δική σου, είναι πλέον επίσημη. Σήμερα ο κύριος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην συνέντευξή του στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για μια δραματική κατάσταση, αυτή που λέμε τόσο καιρό εμείς εδώ πέρα, ότι φοβόμαστε και για τον Εύρο και χθες αναφερόμαστε ότι πλέον μετά από τα νησιά θα γίνει η πύλη εισόδου πάλι για ακόμα μια φορά και ο Εύρος και το άφησε ανοιχτό ότι δεν ξέρουμε τι θα έχει εμφυλοχωρήσει μέσα στις ροές των μεταναστών, στα καραβάνια τα ανθρώπινα. Φταίως έκανε λόγο για... Ως προς το έκριθμη, λέω την δικιά μου άποψη, να μην το αφήσω, ότι μπορεί κάποια να μην το να αιωρείται. Κάποια στιγμή μπορεί να, με ένα τραγικό περιστατικό να υπάρχουν διάφοροι προβοκάτορες, ξεκάθαρα αυτό μπορούμε να το πούμε, και να χρησιμοποιήσουν το τραγικό περιστατικό που δεν φταίει σε τίποτα η Ελλάδα. Ο Ερντογάν έχει ανοίξει τις διόδους και έρχονται από εδώ πρόσφυγες και να έχουμε διάφορες καταστάσεις σε διάφορα ελληνικά νησιά. Ναι, απλώς από τα λόγια. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς που δεν είναι τίποτα, αλλά τα λέει η πολιτική ηγεσία, πρέπει να περάσουμε κάπως και στις πράξεις, έτσι, διότι το είναι τραγικό, το είναι... Εντάξει, αυτό είναι το λέμε πολύ, πάντα. Είναι αυτό, είναι αυτό. Okay, αυτό θα πούν, δεν θα πούν κάτι άλλο. Το θέμα είναι τι γίνεται. Ξέρεις, Ντέμπι, ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης, απομονωμένα και μόνο εμείς να διαχειριστούμε την καυτή πατάτα, επειδή είμαστε η πρώτη χώρα μετά την Τουρκία... Εισόδου. Ναι.
Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει. Ή μάλλον μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να χτίζει συνέχεια hot spot ή με κέντρα φιλοξενία μεταναστών συνέχεια το ένα μετά από το άλλο. Άμα έρχονται 100.000, τι να κάνει. Κάτι πρέπει να γίνει με την Ευρώπη. Αυτό που τόσο καιρό κλείνει τα υπάρχει μάτια και θέμα, ο καθένας κλείνει τα σύνορά του που κατατοδοκούν. Υπάρχει ένα θέμα και με τις επιστροφές που έχουμε δικαίωμα να επιστραφούν κάποιοι επαναπροώθηση. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα με τις επιστροφές από Ευρώπη προς Ελλάδα, επειδή η είσοδός τους ήταν από εδώ, από την Ελλάδα. Άρα, γιατί το λέω αυτό. Άρα χρειάζεται ίσως μια αναθεώρηση και της συνθήκης της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η Βασίλη. Ναι. Άρα χρειάζεται και έχει τεθεί νομίζω αυτές τις μέρες και ακούγεται ότι θα το θέσει και ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό. Γιατί δεν φτάνει το δικό μας ότι υφιστάμε, θα είμαστε η πρώτη πύλη εισόδου, αλλά έχουμε και τις επιστροφές των Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών χωρών προς εμάς, επειδή από εδώ είναι η πρώτη πύλη. Αυτό πρέπει να αλλάξει σίγουρα. Αυτά είναι, βεβαίως, εντάξει, αλλά είναι μικρότερες αυτές. Το πρόβλημα είναι αυτές που φτάνουν το πρωί στη Λίμνο, στο Μανταμάδα, στην παραλία, στη Λίμνο, που φτάνουν κεφαλάκια. Γενικά πρέπει να αλλάξουν όλα σε αυτό το όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, να επαναπροσδιοριστεί. Και νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια κουβέντα αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στον ΟΗΕ σήμερα. Θέλω να βάλω στο τραπέζι μία. Το είπε στο πρώτο θέμα.gr, στο ραδιόφωνο του κ. Μακρυγιάννη. Βγήκε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο μεγάλος γιατρός, ο κ. Στεφανάδης, Στόδηρος Στεφανάδης, μεγάλος καρδιολόγος, ο οποίος είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας τώρα, στις τελευταίες εκλογές, και είπε, προσέξτε, είπε ότι η κατάσταση στη Σάμμο ξεπερνάει κάποια, το είπε ο κ. Στεφανάδης, δεν το λέω εγώ, ξεπερνάει κάποια όρια. Είναι ο πληθυσμός των μεταναστών περισσότεροι από τους κατοίκους στο βαθύ της Σάμμο, αφήνοντας και άλλα υπονοούμενα. Μόνο τις τελευταίες ημέρες από στη Σάμμο, δεν λέμε για τη Λέσβο. Σίμι, δεν λέγαμε, χθες 400 Σίμι. Άνθρωποι. Περισσότεροι είναι οι μετανάστες. Έφυγαν κάποιες στις 3 η ώρα παρεπιπτόντως, γιατί βγάλαμε τον Δήμαρχο εχθές. Έφυγαν οι πρώτοι, δεν έχουν φύγει όλοι, σύμφωνα με το σχεδιασμό, αλλά φεύγουν. Τη Δευτέρα θα πάρουμε εμείς τον Δήμαρχο να δούμε αν υλοποιήθηκαν αυτά που του είπανε. Λοιπόν, είπε επίσης, είπε ο κ. Στεφανάδης, γύρω-γύρω έχει γεμίσει γύρω από το κέντρο υποδοχής στη Σάμμο, στο κέντρο της Σάμμο, με πρόχειρες σκηνές. Οι άνθρωποι αυτοί μαζεύουν παλέτες και ξύλα από το βαθύ για να ζεσταθούν. Και ακόμα ο χειμώνας δεν έχει έρθει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Λίγο κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή παίζουμε το θέμα του μεταναστευτικού. Θα το σηκώνουμε δημοσιογραφικά. Θεωρούμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Καλά κάνουμε, γιατί για πολλούς είναι. Έχει μπει σιγά-σιγά, Γιάννη. Βέβαια, σιγά-σιγά αυτές τις μέρες έχει μπει στην ατζέντα και των υπολείπων καναλιών. Δόξα Θεώ. Ναι, αλλά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το λέμε πολύ καιρό. Καλά, ανεξαρτήτως αυτού, δόξα τω Θεώ, πρέπει να μπει το θέμα στις πραγματικές διαστάσεις. Διότι κάποια στιγμή θα έχουμε ανεξέλεγκτες από ένα τυχαίο περιστατικό. Θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πρέπει να το καταλάβει και η κεντρική πολιτική ηγεσία, γιατί η κεντρική πολιτική ηγεσία είναι και καινούρια. Εντάξει, 2,5 μήνες τώρα, πόσο είναι, 3 που είχε αναλάβει η νέα κυβέρνηση, πρέπει να κατανοήσω ότι υπάρχουν ζητήματα. Και να αρχίσει να το επικοινωνεί και λίγο μετεπιτάσσεως στην Ευρώπη. Πάντως είναι στην ατζέντα της. Είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης. Δεν είναι, δεν το έχει αγνοήσει. Και στον ΟΗΕ οι πληροφορίες θα το βάλει ο Πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά. Αν έχουμε για την. Μάλλον να προχωρήσουμε λίγο, να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Μίλησε για στη διάσκεψη του ΟΗΕ με θέμα την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκε και στο ΜΑΤΙ. Αν το, πάμε να το δούμε, αν το έχουμε. Στις 23 Ιουλίου του περσινού έτος, μια μικρή πυρκαγιά ξεκίνησε έξω από την Αθήνα. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει χιλιάδες τέτοιες πυρκαγιές κάθε χρόνο. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά ήταν διαφορετική, δεδομένου ότι υπήρχαν λυσσασμένοι άνεμοι. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στο ΜΑΤΙ, όπου κατέστη ανεξέλεγκτη. Οι άνθρωποι έτρεχαν για τις ζωές τους. 102 δεν τα κατάφεραν και απεβίωσαν μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση που διήκησε λιγότερο από 4 ώρες. Η καταστροφή στο ΜΑΤΙ έφτασε στον πυρήνα της ελληνικής
κοινωνίας και ήταν άμεση η σχέση του με την κλιματική αλλαγή που βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και χρόνια. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε εδώ και τώρα. Και όλες αυτές οι υπεραπλουστεύσεις ουσιαστικά θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων που μέχρι πρότινος δεν έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα. Η χώρα μας είναι ένα καλλιδοσκόπιο μιας καταπληκτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού κάλους. Ήταν από παλιά πολλοί φιλόσοφοι, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κατάλαβαν την ισορροπία μεταξύ άνθρωπου και φύσης. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν πρόσβαση στα επιστημονικά στοιχεία και το μόνο που έκαναν ήταν υποθέσεις. Εμείς όμως δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Λοιπόν, αυτά από την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί. Όταν βρούμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Φιλιππίδη, μπορεί να μην το βρούμε γιατί είναι και η ώρα λίγο περίεργη στην Αμερική, το διευθυντή του ΛΑΣ FM. Είναι πρωί τώρα, ε. Τι? Είναι πρωί στην Αμερική. Πρωί. Γιατί έχει φύγει, έχει πάει στο κτίριο του ΟΗΕ, γιατί έχει συναντήσει μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βέβαια, θα προχωρήσει η ώρα. Είναι μία η ώρα τα ξημερώματα, θα συναντηθεί με τον. Αύριο, αύριο για μας, αλλά μία ώρα τα ξημερώματα. Τώρα είναι 5-6 το απόγευμα εδώ. Σε λίγες ώρες, δηλαδή με τον Τραμπ. Και μετά και είναι με παρουσία τον συζύγων, έτσι, Ερντογάν. Άρα φαίνεται θα είναι λίγο πιο... Ελαφρύ. Όχι, πιο μεγάλη. Τι σοβαρό, πιο επίσημο. Θα λέμε σύζυγον. Αύριο τι φοράει η Μία, τι φοράει η Μελάνια, τι φοράει η Σύζυγο. Αυτά τα σοβαρά θέματα. Αυτά είναι που ξέρεις, ο κόσμος μένει σε αυτά. Αυτά, αυτά μας έχουν φάει. Αν το βρούμε λοιπόν τον κύριο Φιλιππίδη, θα μιλήσουμε. Σχόλιο για αυτά έχουμε. ΟΗΕ, κλιματική αλλαγή. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Συγγνώμη. Ένα, ο Γιάννης. Πάμε. Ήδη έγινε αυτό αντικείμενο πολιτικής διαμάχης πάλι. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ότι ανέφερε ότι μέσα στη μεγάλη καταστροφή, στη μεγάλη τραγωδία του Ματιού, το περσινό καλοκαίρι, έπαιξε ρόλο και η κλιματική αλλαγή. Το πήραν από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησαν το ορίστε, δεν ήταν η ανικανότητα η δική μας που λέγατε τόσο καιρό, σας καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα. Είναι καλό έστω και αυτή τη στιγμή που παραδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν μια, πέραν των ανθρωπίνων ορίων, αυτό που συνέβη. Και κατάλαβε επιτέλους ότι δεν ήταν η αποκλειστική ευθύνη, οι χειρισμοί που κάναμε εμείς. Ανταπαντούν από το Μαξίμου και λένε ότι εντάξει, οι δικές σας, μην προσπαθείτε να καλύψετε τις δικές σας ευθύνες πίσω από την κλιματική αλλαγή και το θέμα του περιβάλλοντος για αυτή την τραγωδία τη χθεσινή. Εσείς επιχειρείτε την βορυχία. Τα γνωστά αυτά που ο καθένας εκμεταλλεύεται κατά το τι τον συμφέρει μια τέτοια αποστροφή όπως αυτή του Πρωθυπουργού. Πάντως και εμένα με ξένησε λίγο το ότι αναφέρθηκε στο μάτι και είπε για την κλιματική αλλαγή ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Εγώ θέλω να πω ότι δύο πράγματα έτσι κρατάω από αυτή την ιστορία στον ΟΗΕ και την εμφάνιση του Μητσοτάκη. Το ένα πράγμα είναι οι λιγνίτες, που το έχουμε πει πάλι και από εδώ, και έχει δεσμευτεί η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες, μέχρι το 2028, αν δεν κάνω λάθος, να αποσυρθεί αυτή τελείως η ιστορία αυτή με το κάρβουνο, με τους λιγνίτες, γιατί επιβαρύνουν τρομερά, σοβαρά την ατμόσφαιρα. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι βέβαια για την Ελλάδα. Αυτό είναι, υπάρχει μια ποσόστη κάθε χρόνο, νομίζω, ότι υπάρχει μείωση, δηλαδή παρουσιάζεις ποσοστό παραγωγής ενέργειας από τις εναλλακτικές πηγές, από τις ανανεώσιμες πηγές, ναι. Σε βάρος, έχει αποφασιστεί, πρέπει να κερδίζεις έδαφος σε βάρος των... Έχει αποφασιστεί το εργοστάσιο στη Μεγαλόπολη να κλείσει. Να κλείσει. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα με το εργοστάσιο που φτιάχνουμε στην Πτολεμαΐδα. Μια νέα πτέρυγα Δέλτα, νομίζω κάτι τέτοιο, ναι. Όπου αυτή κοστίζει και ένα δις, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επένδυση, και είναι με λιγνίτη. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα γιατί θα πρέπει τώρα αυτό να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε μια νέα εναλλακτική μορφή ενέργειας. Και έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2028 να τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Το άλλο τώρα για το μάτι, η δικιά μου έτσι, ερμηνεία, εκτίμηση και σε σχέση με αυτό που είπε και ο Γιάννης, είναι ότι δεν με ξένησε που το ανέφερε. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα στο μάτι έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η πολιτική αντιπαράθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι άλλο πράγμα. Εμείς ή όποιος, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι δημοσιογράφοι, εγκαλέσαμε την κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει τώρα η αντιπολίτευση τι έκανε τότε, για τους χειρισμούς της. Και εκεί είναι το πρόβλημα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είναι αν η φωτιά
ήταν από την κλιματική αλλαγή, αν ήταν μια άλλη αιτία, δεν ξέρω εγώ τι. Το θέμα είναι ότι οι χειρισμοί της προηγούμενης κυβέρνησης πέρυσι κόστησε τη ζωή σε 102 ανθρώπους και αυτό μας οδήγησε να κάνουμε αυστηρή κριτική και να την εγκαλέσουμε. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι δεν εκενώθηκε έγκαιρα ο οικισμός, ήταν και πολλά άλλα πράγματα. Την εγκαλέσαμε για την εμφάνιση το πρώτο βράδυ έτσι, στις τηλεοράσεις με τα ανοιχτά μικρόφωνα. Και αναρωτιόμαστε και ακόμα αναρωτιόμαστε, βέβαια πολλοί έχουμε απαντήσει σε αυτό, αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τους πρώτους νεκρούς σε 11-12 ώρα τη νύχτα που βγήκε σε ζωντανή μετάδοση. Που... Μετά την εγκαλέσαμε για το θέατρο αυτό της, της επόμενης... Ότι υπάρχουν νεκροί. Ναι, ξέρω βέβαια. Τι λέει η Ντέπη, γιατί έχουμε κουβεντιάσει διάφορα. Ξέρω τι λέει ο Νίκος, γιατί έχουμε κουβεντιάσει επίσης διάφορα. Και με αυτό για μένα είναι το πρόβλημα. Αν έχει τελειώσει, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Σχολιάστε εσείς. Εγώ, αν κάποια στιγμή μιλήσω, θα πω άσχημα πράγματα για διάφορους. Για εκείνο το βράδυ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω όσον αφορά που είπε ο Γιάννης ότι τον ξένησε λίγο. Και μην παρεξηγηθώ, συγγνώμη, Ντέπη, δεν αφορά την κορυφή της πυραμίδας τότε πολιτικής ηγεσίας. Διάφορους παρατρεχάμενους που ναι, το έπαιζαν. Ναι, δεν ξέρουμε την ιστορία. Γιατί βγήκε και ένα ντοκιμαντέρ, μην το ξεχνάμε, συνάδελφοι, από τον Αλέξανδρο Μπακελάκη και το Sky. Επειδή θέλω να υπάρχει. Ήταν αποκαλυπτικό αυτό το ντοκιμαντέρ. Πέρα από αυτό, να υπάρχει καταγραμμένο. Βγήκε ο Νίκος ο Μερτζάνης, επειδή τότε ήμασταν και σε άλλο πόστο. Στην δημόσια τηλεόραση και έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων γύρω στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο κανάλι το οποίο είπε για νεκρό. Το πρώτο κανάλι ήταν η ΕΡΤ με τον Νίκο το Μετζάνη. Εγώ λέω για το όνομά του, το έκτακτο θελητή ειδήσεων. Το κρατήσει, μην προκληθώ. Θα πω και άλλα πράγματα για και το τι λέγανε διάφοροι μέχρι εκείνη την ώρα, ποιοι τα λέγανε, πώς τα λέγανε και ποιοι σύραν τον τότε πρωθυπουργό σε διάφορες καταστάσεις. Αυτά μέχρι τώρα, μην προκληθώ. Πάντως, παρενθετικά, επέτρεψε μου ένα δευτερόλεπτο. Πάλι έχουμε θέμα με την ΕΡΤ από το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν το θίξατε χτες. Αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα πάντως εκεί. Κουβεντιάσουμε. Είναι... Πολάκης, Τσακαλώτος, μην ανοίξω το στόμα μου, έλεγε ένας. Συγκρατηθείτε, βουλώστε το. Στο θέμα με την απεργία, θέμα τώρα γιατί εκεί. Υπάρχει και η παρουσία του κ. Τσακαλώτου σήμερα, οπότε να τα βάλουμε ένα πακέτο όλες. Ωραία, ναι, να το κάνουμε, γιατί και η προσέγγιση της σημερινής κυβέρνησης με, το πρώτο, με τον ενακτήριο λόγο του κ. Ζούλα, εντάξει ότι είναι ένα γερασμένο πράγμα, γιατί δεν ξέρω εγώ ότι είναι πάνω από 40, είμαστε να πάνε να επιδείξουμε από το γκρεμό. Εντάξει, και αυτό ήταν παρά ήταν. Για να τελειώσω αυτή την κουβέντα και αν θέλετε λέμε πάρα πολλά πράγματα για την ΕΡΤ, γιατί όλοι τη γνωρίζουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί σου έκανε εντύπωση γιατί είπε για το μάτι ο για το μάτι ως αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής. Ναι, αλλά... Αυτό δεν το έχω ξανακούσει από το Μητσοτάκη εδώ. Okay. Με αυτή την έννοια. Μπορεί το να ήταν και ένα, δηλαδή, μπορεί να ήταν, και ας το πούμε, και ένα πρόσχημα ότι είναι αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής για να φανεί, επειδή έχουμε 102 νεκρούς που δεν είχαμε ποτέ έτσι, στην ιστορία της Ελλάδας σε τέτοιο θέμα. Να φανεί λοιπόν έξω στους ανθρώπους που ίσως δεν το έμαθαν ή δεν τους ενδιέφερε ή ξέρω εγώ τώρα κινούν τα νήματα και είναι όλοι αυτοί μεγάλοι, το πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι κάτι ως ουρά, ας πούμε, την κλιματική αλλαγή. Λέω μία υπόθεση. Εγώ, γιατί σαφώς δεν είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο σε αυτό που λες. Αλλαγή στο μάτι. Ότι αυτό είναι και θέμα θα ήθελα να το σκεφτεί και εδώ, στις δύσκολες ώρες. Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένα φαινόμενο το οποίο δεν το έχω ξανακούσει να το έχει πει ούτε ο κ. Μητσοτάκης ή τότε τα στελέχη της. Πάντως αυτό, Γιάννη, δεν νομίζω ότι απαλλάσσει. Δεν απαλλάσσει, αυτό σου είπα. Είναι μεγάλες οι ευθύνες. Δεν χάσουμε και την κοινή λογική. Δηλαδή, το φαινόμενο είναι κλιματική αλλαγή και στο Λος Άντζελες γίνονται καθημερινά όλο το καλοκαίρι φωτιές. Μεγάλες φωτιές. Η κλιματική αλλαγή, ναι, είναι υπεύθυνη. Αλλά δεν έχουμε θανάτους αυτής της έκτασης. Ακριβώς. Ότι δεν, νομίζω το πήγε στην ομιλία, ότι δεν υπήρξε εντολή εκένωσης, είπε ο Μητσοτάκης στην ομιλία του. Το είπε. Και θρυνήσαμε 102 νεκρούς. Είναι ένα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό λέω λοιπόν, δεν το έχει πει ποτέ μέχρι σήμερα. Που το είπε εκεί. Δεν το είπε κάποια στιγμή εδώ πέρα. Όχι για να αποσυστηθεί. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σου αυτό, αν δεν επιτρέπει. Πώς το ερμηνεύεις. Εντάξει, ότι εκείνη την περίοδο εξυπηρετούσε πολιτικά στη άσκηση της αντιπολίτευσης, εξυπηρετούσε να παραμερίσει αυτό το πράγμα και να πει. Σου λέω χωρίς να το σου αθώσει. Άρα δίνεις δίκιο στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Εκείνη, ναι, σε αυτή τη φάση ότι. Δεν σου λέω ότι έχουν μεγάλες ευθύνες και στο κομμάτι της πώς έγινε η προσπάθεια να φύγει ο κόσμος από εκεί και τον επικοινωνιακό χειρισμό, από τους πρώτους που το έχουμε πει, είμαστε εδώ πέρα.
Εννοείται ότι έχει. Αλλά υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το οποίο τότε δεν υπόθηκε από την αντιπολίτευση. Που θα ήθελα, ρε παιδί μου, για την ευαισθησία, να φανεί μεγαλύτερη ευαισθησία τους σε αυτές τις τραγικές στιγμές, με αυτή την έννοια. Ότι απλά κολλήσαμε εκεί στην εξυπηρέτηση της αντιπολιτευτικής μας γραμμής. Αυτό κάνουν τα κόμματα. Αυτό κάνουν τα κόμματα. Και αυτό υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι για να ελέγχουν τα κόμματα και εμείς οι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί για μένα δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι, αφού μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήμουν πολύ πιο επιεικής με την προηγούμενη κυβέρνηση στο θέμα του ματιού, εάν ήταν διαφορετική η επικοινωνιακή της τακτική. Ναι, κατάλαβα. Γιατί πραγματικά το μέγεθος ήταν τεράστιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επικοινωνιακά, ο χειρισμός επικοινωνιακός ήταν τραγικός. Και κυρίως προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από αυτό. Αυτό ενόχλησε περισσότερο τον κόσμο, πιστεύω. Ναι, ναι. Υπάρχει τώρα ένα μήνυμα σε αυτό το οποίο λες, το οποίο, γιατί εδώ λέμε για τα μηνύματα. Δεν λέμε τα ονόματα, λέμε τα μηνύματα. Μου στέλνει συνάδελφος και λένε να πείτε κάποια στιγμή ποιοι πήγαν τον Τσίπρα στις 7 τα ξημερώματα, αξιμέρωτα, με μία κάμερα στα μουλοχτά, στο μάτι, την άλλη μέρα. Ο Καμένος πήγε κανονικά, βρέθηκε ένας άνθρωπος στο δρόμο και του είπε τη γνώμη του. Είχε πρόβλημα ο Τσίπρας, 31,5% πήρε μόνος του. Το επαναλαμβάνω. Να πάει οποιαδήποτε ώρα και να μιλήσει στον κόσμο. Να μιλήσει στον κόσμο, να δει τους ανθρώπους. Ποιοι τον πήγανε, το λέει συνάδελφος, ο οποίος ήταν εκείνη την ημέρα στην έργη. Μη μου θυμίζουν τώρα άλλα πράγματα. Είναι και αυτό μου βλέπετε και την ένταση εκείνη τη ημέρα. Θα πάρει ένα πράγμα. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα περάσουμε σε άλλα. Θυμάμαι και τον Τσίπρα όταν κάθισε στο τραπέζι με τους πολίτες του. Ναι, εντάξει, βλέπω εδώ γιατί αναφέρει ο συνάδελφος και άλλα πράγματα. Εκλεκτός συνάδελφος. Είναι σωστό αυτό ότι δεν είχε ανάγκη να πάει 7 η ώρα ξημέρωτα όπως το κάνουν άλλοι στα Εξάρχεια επίσης. Για να τα λέμε και όλα, αλλά θυμάμαι όμως και τον Τσίπρα σε εκείνο το τραπέζι με τους κατοίκους του οικισμού, όπου έλεγε για τα 2.000. Αν θα δώσω τα 2.000, έλεγε σε μια κυρία εκεί πέρα. Δεν ήταν αυτό. Δηλαδή, όταν... δεν ήταν αυτό, αλλά... Δηλαδή, ποιοι λειτουργούσαν φοβικά και πήγαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να πει στον αποκομμένο εκείνη την περιοχή από τη μεγάλη μάσα. Ας πάει να βρει και δύο πρόσωπα, τρία, πέντε που να του πούνε καήκαμε. Πρωθυπουργέ, όφελος θα ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που του επέβαλαν αυτό το επικοινωνιακό, αυτή την επικοινωνιακή πρακτική. Γιατί δεν λες ποιο ας κάνει μια αυτό, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί εντάξει, θα περάσουμε σε άλλα, θα πάμε αλλού. Λοιπόν, ένα μήνυμα έχει έρθει από φίλο της Διεθνούς Αμνηστίας, δεν είπατε για τη δήλωση του διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, φυσικά να το πούμε, του Γαβρίλου Σαγκελαρίδη, όπου για το δυστύχημα στη Μόρια, ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης, η Διεθνής Αμνηστία δηλαδή, έκανε μια ανακοίνωση, λέει αυτό δεν είναι ατύχημα, ένα 5χρονο αγοράκι είναι νεκρό έξω από τον καταβλισμό της Μόριας, έπεσε σε χαρτόκουτο και το πάτησε φορτηγάκι, όταν έχεις 12.000 άτομα στο χώρο για 3.000 θέσεις, ο θάνατος παραμονεύει πατού, λέει και άλλα, και κάτι σημαντικό, πριν 2 εβδομάδες περίπου έκλεισε δίπλα από το κήπο της Μόριας ο μόνος χώρος για δημιουργική απασχόληση παιδιών που είναι περίπου το 1/3 του πληθυσμού της Μόριας, υπάρχουν και πάρα πολλά συνόδευτα εκεί. Βέβαια. Τα οποία είναι μη καταγεγραμμένα, γιατί κάποια έχουν καταγραφεί, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Νομίζω ότι αν κάποια στιγμή δείξουμε το πώς λειτουργεί ο καταβλισμός της Μόριας, θα σοκαριστεί μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού και το τι ακριβώς γίνεται, μέσα στον κατακλυσμό της Μόριας. Μέχρι που μπορείς να πάνε οι αρχές, το έχουμε ξαναπεί. Μέχρι που υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και στους αστυνομικούς και μετά από ένα σημείο και ύστερα που αρχίζει μια ζούγκλα. Καλά το λες Γιάννη, αλλά εγώ υπονοώ τι γίνεται με την πορνεία, τι γίνεται με την πορνεία όχι μόνο των γυναικών, τι γίνεται με την πορνεία των παιδιών. Παρανομία, βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, έκλεισε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για παραλήψεις υγειονομικού χαρακτήρα, λέει ο διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας, λέει και δίπλα στον ΚΙΤ, τη Μόρια, τις εγκαταστάσεις δηλαδή, δεν υπάρχουν προβληματάκια. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι τυχαίο περιστατικό, μπορεί να συμβεί και στο κέντρο της Αθήνας και θα βάλουν βαθιά το κεφάλι τους στην άμμο, μέχρι τους επόμενους νεκρούς, κυρία Γκολεμά, το λέει αυτό που είπατε κι εσείς. Εγώ να σας πω κάτι, το ότι υπάρχει δυστυχώς ένας νεκρός. Είναι και λίγο ευτύχημα σε αυτή τη ζούγκλα εκεί πέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι νεκροί να ήταν και 20 και 30 και 50. Δηλαδή, έτσι τόσο τραγικά που είναι τα πράγματα. Τώρα ειδικά στη Μόρια. Ήταν, συγγνώμη, ήταν προχαίο. Ναι, αύριο μεθαύριο, θέλω να πω, ακριβώς, θα αρχίσουν τα κρύα,
θα δεις το ξύλο που θα πέφτει και τα μαχαιρώματα μεταξύ των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα για να, μια ζεστή γωνιά. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Ένα... Είναι τρελό. Αλλά... Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Είναι απαράδεκτο. Εκεί... Αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει κάπως να την αντιμετωπίσεις. Λοιπόν. Και ο κύριος Αγγελαρίδης, επειδή είχαμε και πρόσφατα άρθρο του, έχει ενδιαφέρουσες απόψεις, προτάσεις. Ναι. Στην, για το, την αντιμετώπιση, για τη διαχείριση των, του προσφυγικού. Το κακό είναι ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή μέχρι τώρα δεν μπαίνει σε μια διαδικασία ενός ευρέως διαλόγου. Και να τον ακούσει κιόλας. Ναι, για να τον ακούσει. Αν δεν ξέρει, υποτίθεται αυτός, υποτίθεται είναι και λίγο πιο καταρτισμένος σε αυτά τα ζητήματα. Αποθέσια δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μόλις θα επανέλθουμε ή να δείξουμε λίγο την κακοκαιρία και να πάμε στο διάλειμμα. Και εκεί νεκρούς. Είχα πολλά χρόνια να ακούσω, όχι πολλά χρόνια. Δύο νεκρούς από Κεραυνό, δεν θυμάμαι. Από Κεραυνό. Ένα συνάδελφο θυμάμαι από το Δήμο της Αθήνας πριν από κάποια χρόνια στα Γιάννενα. Στην Ακρόπολη. Υπήρχε κι άλλος και στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη, ναι, τώρα, το καλοκαίρι. Αλλά δύο σε κακοκαιρία όπως έγινε σήμερα. Λοιπόν, με Κεραυνό εννοείς, γιατί είχαμε και τη Μάνδρα. Έχουν χάσει τη ζωή τους σήμερα δύο άνθρωποι. Στην Χαλκιδική δεν είχαμε το καλοκαίρι. Και στην Χαλκιδική ένας όμως, όχι δύο. Δύο. Από Κεραυνό. Από Κεραυνό. Πάντως όλα αυτά, για να το τελειώνουμε και να πάμε στη διαφημίση όπως λες, είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Προφανώς, όλα αυτά τα οποία λέμε. Είμαστε Σεπτέμβρη μήνα, το καλοκαίρι εδώ ήμασταν, κάναμε εκπομπές όταν είχε χαλάζει έξω. Ναι, αυτό είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από τις ευθύνες μας, σαν κράτος. Λοιπόν, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αυτές είναι οι εικόνες στα Λεχενά της Ηλίας και πιο κάτω και στην Κυπαρισσία, επίσης στην Κεφαλονιά. Και στην Καλαμάτα είχε πάρα πολλά σήμερα. Ο Νίκος μίλησε και με την Καλαμάτα. Πάρα πολλά λοιπόν, προβλήματα. Έχουμε αυτό από το βίντεο. Ναι, ναι, από τα Γιάννης Κορονέα. Τώρα δεν είναι. Ίσως μας πει περισσότερα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Ηλία ο κύριος Κατρίνης που τον έχουμε σήμερα βουλευτής Ηλίας. Θα τον φέρουμε μετά. Ναι, θα μπορεί να μας δώσει μια εικόνα. Φαντάζομαι ότι θα μας δώσει μια εικόνα. Είναι και βουλευτής στην περιοχή, και θα, βέβαια, μιλήσουμε παιδιά, για τον Πασόκ, θα μιλήσουμε να πω κάτι στο, όλο θέμα που λέμε για την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, να μην ξεχνάμε να βάζουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, που σημαίνει τα μπαζώματα των ποταμών, τα φυσήματα. Αυτό είναι η ευθύνη δικιά μας και της πολιτείας. Και τον πολιτών, λίγο να πούμε ότι δεν είμαστε ανεύθυνοι. Στη Μάνδρα, ντέπι μου. Αυτό συνέβη. Να βάζουν ποτάμι για να φτιάξουν πάρκινγκ τώρα. Τι άλλο να πάρουμε. Τα σούπερ μάρκετ, τα λεωφορεία πάνω βέβαια. Κυρίως είναι πάλι πολιτική βούληση που δεν τα ξυλώνει όλα. Κυρίως όμως είναι στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα όταν κλείνουμε τα ρέματα. Αλλά αυτό τώρα είναι κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι πριν 15 χρόνια να είχαμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Όχι, δεν είχαμε. Μπορεί το συγκεκριμένο να είναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ευθύνη των μπαζωμένων. Δηλαδή η φύση δεν εκδικείται κάποια στιγμή. Υδάτων ήταν μεγάλη. Υποτίθεται τότε τα κυβικά, θυμάμαι ότι το λέγανε τότε συγκεκριμένα. Πόσα κυβικά έριξε μέσα σε πόσο, ναι, σε πόσο λίγο σε χρόνο. Σε δύο ώρες έριξε του χρόνου όλη τη βροχή μαζεμένη με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, ορμή κτλ. Είναι και αυτό αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Αλλά άμα πετύχει και τον μπαζωμένο ρεύμα, άμα δεν έχει καταρρεύσει τα φρέα. Επειδή έχουμε μπροστά μας αυτό το φαινόμενο από εδώ και τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια. Χρόνια ούτε ξέρεις, ναι, πόσο, ακριβώς, βέβαια. Αν δεν κάνουμε κάτι, θα πρέπει, οφείλουμε να είμαστε τυπικοί. Και σαν κράτος και σαν πολίτες. Ο ένας ήταν εργάτης στα Λεχενά της Ηλίας, ήταν στο χωράφι του, χτυπήθηκε από τον Κεραυνό, έχασε τη ζωή του. Εντάξει, τώρα είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα. Όχι ότι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε αυτή τη συχνότητα. Ρε Βασίλη, γίνονταν. Τώρα θυμάμαι στη Νέα Ιωνία, στον Ποδονίφτη, που είχαν βγει καμιά φορά οι άνθρωποι. Δεν το θυμόσαστε. Τότε είχε γίνει και μεγάλη ζημιά στον Περισσό. Στον Περισσό. Στον Περισσό, λέμε αυτό. 15-12 νεκροί, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Το 80-90 το αρχείο του Κουκουέ. Ναι, συνέβαιναν. Αλλά και πάλι ήταν ανθρώπινο το αποδονήφθη. Στον με τον πόνο. Καλά, αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν τελειώνει. Και εγώ θυμάμαι πιτσιρικά, δεκαετία 80, τον πρώτο καύσωνα και να είναι 37 βαθμοί με πρώτο καύσωνα. Εδώ για να πούμε καύσωνα τώρα λέμε από 40 και πάνω. Λοιπόν, να δείξουμε τώρα την μικρούλα 16χρονη, να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά να σχολιάσουμε την παρουσία της. Ωραία. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα και μόλις θα επιστρέψουμε θα βάλουμε το βίντεο με την ομιλία της 16χρονης, Γκρέτα λέγεται, ναι, από το Σουηδία, η οποία μίλησε κάπως έντονα.
Την ηρωνεύτηκε ο Τραμπ, δεν περιμένω ο Τραμπ, και τετράχρονα άτομα θα την ηρωνευόταν. Δηλαδή δεν είναι άλλη. Έχει άλλο. Είναι άλλη φύση του ανθρώπου, τέλος πάντων. Λοιπόν, να τα σχολιάσουμε όλα με τα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα πούμε και για τη σημερινή απεργία, γιατί μας στέλνουν τηλέφωνα. Δεν είπατε μηνύματα εδώ, δεν είπατε για την απεργία. Το έχουμε για το τελευταίο κομμάτι. Είχαμε στάση εργασίας, έτσι 12 μέτρα. Είχαμε, ναι, αλλά στέλνει ο κόσμος, δεν το θα μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα για την απεργία. Θα δείξουμε και διάφορους που πήγαν με κόκκινα σακίδια. Αυτά. Πάμε. Και καταφέρνει. Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε εδώ με την κυρία Κολεμά, τον κύριο Νικητέα, τον κύριο Γιάννη Κοροναίο. Να πω και τα. Θέλετε να τα ξαναπώ άλλη μια φορά. Νίκο Νικητέα, ενημέρωση. Γιατί μου είπατε στην αρχή ότι. Χριστός και Απόστολος σήμερα. Νίκο Νικητέα, ενημέρωση 24, ο κύριο Κοροναίο και νέα σελίδα, ο διευθυντή νέα σελίδα και η κυρία Κολεμά. Και να ξεκινήσουμε, θα σχολιάσει η κυρία Ντέπη, το αφού δείξουμε την κοπελίτσα. Την κοπελίτσα, οπωσδήποτε. Ναι, να τη δείξουμε πρώτα. Λοιπόν, να τσακωθούμε ο νερ. Δύο λεφτά, όχι. Εντάξει, γιατί με εγκαλεί εδώ ο αρχισυντάκτη και λέει ότι πρέπει να πούμε τα μηνύματα. Λοιπόν. Τα μηνύματα λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα. Δεν θα το πω αυτό που λέει ο κύριος για τον κύριο Νικητέα. Είναι καλό, είναι. Θα πω όμως για την κυρία Πόπη που αναφέρεται στην κυρία Γκολεμά. Κυρία Γκολεμά, ποιος επιτρέπει να μπαζώνονται τα ρέματα και να χτίζονται τα δάση. Τα δάση ποιοι τα καίνε. Το κράτος είναι απόν. Οι πολεοδομίες είναι μόνο για τους τύπους. Απαντήστε το. Κυρία Πόπη, έτσι να ξεκινήσω. Φίλη, τηλεθεάτρια, ναι. Εντάξει. Καταρχήν. Όλα αυτά τα μπαζώματα και όλες αυτές οι ιστορίες που έγιναν προηγούνται της άφηξής μου στη ζωή, θα έλεγα. Πολύ γιατί σωστό. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει εδώ και 50-60 χρόνια από συστάσεις της Αθήνας. Και λίγο πιο πίσω. Και λίγο πιο πίσω. Και λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, δεν μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως, πολύ καλά ξέρουμε όλοι ως δημοσιογράφοι ότι η πολεοδομία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει κάνει τα στραβά μάτια. Γνωρίζουμε διάφορα κυκλώματα, γνωρίζουμε διάφορα πράγματα που γίνονται από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυθαίρετα, που θέλουν να κάνουν εκείνο, που θέλουν να κάνουν το άλλο. Επίσης, επιφανής πολιτική κατά καιρούς, διάφορες καλές θέσεις έχουν. Υπουργοί εννοείς, υποθέτω. Υπουργοί, ναι. Πρώην, χρόνια πολλά πίσω, έχουν βάλει το χεράκι τους. Και αυτοί, τι να πω, ονόματα τώρα δεν μπορώ, για το δεν τέρας μπορώ, που δεν μπορώ, ξέρω ποιος βάζει τις φωτιές. Δηλαδή, αλλά πάντως το τέρας που ζούμε, το αθηναϊκό αυτό πολεοδομικό συγκρότημα, έχει υπογραφή. Έχει υπογραφή. Και δεν είναι και τωρινό, παιδιά. Είναι δεκαετιών. Λοιπόν, κωδικοποιήσαμε ένα από τα κάποια μηνύματα. Αυτά για τον Νικητέα, για μένα και για τον κύριο Κορονέα, θα τα απαντήσουμε μετά αλλιώς. Λοιπόν, μετά, με αφίδρομη σχέση. Όχι, μετά με τηλέφωνο, πρέπει να τα λέμε μόνο στον αέρα. Ναι, καλό είναι ότι πονεται να έχουμε και μια βάση αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα. Να πάμε στην κοπέλα. Λέγεται Γκρέτα. 16χρονη. Γκρέτα Τούμπεργκ. Έχει επίθετο. Κοπέλα έχει όνομα και επίθετο. Στην κοπέλα Τούμπεργκ. Το κοπέλα σημαίνει. Λοιπόν, κοριτσάκι είναι μόνο. Κοριτσάκι. 16χρονη Γκρέτα Τούμπεργκ. 16χρονη δεν είναι κοπέλα. Κοπέλα είναι. Κοπέλα. Το κοπέλα επενισόμαστε από 18 και πάνω. Α, ναι. Κοπελίτσα. Άμα την πω κοπελίτσα, εντάξει. Στη 16χρονη. Άμα την πούμε 16χρονη. Πάμε. Έχουν σταματήσει αυτά, Νίκο μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν έχει κόρη και δεν τα ξέρει. Έχουν σταματήσει. Δεν έχει κόρη. Δεν έχει κόρη. Δεν έχει κόρη. Γι' αυτό το δύο. Δύο κόρη. Έλα, μωρέ. Οι οποίε έχουν φύγει από την εφηβεία πια. Λοιπόν, για τον Νίκο το λέει. Ο Νίκο έχει ένα αγοράκι. Έχει γιο. Λοιπόν, μίλησε η 16χρονη. Λοιπόν, αστείευόμαστε τώρα για μα το συγχωρέστε. Λοιπόν, μίλησε στη Γενική Σέλευση του ΟΗΕ. Τα είπε με λίγο έντονο στυλ. Εγώ είδα γύρω 3 ώρα, είδα τα social media. Υπάρχει μια εφαρμογή που βλέπουμε τα social media ανάλογα τα θέματα παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Είναι θετικά ως προς το μήνυμα που εξέπεμψε, αλλά είναι αρνητικά ως προς τον τρόπο που τα είπε. Ως προς το ύφος. Έτσι ακριβώς. 80% έκαναν κριτική στην 16χρονη για τον τρόπο που τα είπε.
Κάποιοι είπαν ότι ήταν σκηνοθετημένο, ότι την έβαλε η μάνα της. Η μάνα της είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια στη Σουηδία, της όπερας. Κάποιοι είπαν ότι την έφτιαξαν... Την μπαμπά είναι ένας διάσημος ηθοποιός, νομίζω. Δεν το ξέρω τον μπαμπά. Σουηδία. Μάλιστα. Είναι καλλιτεχνική οικογένεια, την έφτιαξαν κάποιοι άλλοι. Η 16χρονη έφηβη είναι ακτιβίστρια, μη λέμε εμείς, θα το σχολιάσουμε μετά. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα, να έχετε και εσείς η διάποψη, αν δεν την έχετε δει, και θα το σχολιάσουμε μετά. Πάμε να τη δούμε. We'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. Λοιπόν, έλα, πάμε για τη συνέχιση. Είναι 3-3 λεπτά. Οι τηλεθεατές είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αγγλικά. Ναι. Να πούμε τι είπε, πες μια φράση. Είπε ότι είναι όλα λάθος. Είναι όλα λάθος, θα πρέπει να είμαι στο σχολείο μου. Και όχι εδώ. Ντρέπομαι. Ναι, πες τα. Ωραία, πείτε τα, μην τσακωτώ όποιος θα το πει, έλα πάμε. Να δείξουμε ποιος είναι καλύτερα αγγλικά. Να ξεκινήσω εγώ που φαντάζομαι θα είμαι η μόνη που θα έχω την άποψη που έχω. Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα νιάτο και τα νιάτα πρέπει να είναι οργισμένα. Αλλιώς να το καταλάβω. Είναι σε μια αίθουσα όπου όλοι... όπου βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ευθύνονται για τα χάλια της ανθρωπότητας και τους μιλά σε μια γλώσσα νεανική, οργισμένη, θαραλέα, κατά την άποψή μου, υπερβολική μπορεί, αλλά ένα παιδί 16 χρονών που έχει και αυτό το ακτιβίστικο και τέλος πάντων όλα αυτά που λέτε, τι γλώσσα να χρησιμοποιήσει. Έτσι θα τους πει για να... Όχι, δεν θα τους ταράξει. Το γιατί... μήνυμα έφτασε, Ντέπη. Φτάνει το μήνυμα. Το επικοινωνεί, έτσι είναι. Μόνο ο θόρυβος που έγινε, πέρασε. Έτσι είναι. Το ύφος πώς το κρίνεις. Κάτι άλλο. Εσύ τώρα που είσαι η πιο εμπειρία από όλους μας. Το ύφος πώς το κρίνεις. Σε... Καταρχάς, ως ηθοποιό θέλω να τη... Δεν σε ενοχλεί λίγο. Εμένα με ενόχλησε λίγο το κατσάκι. Έλα τώρα, εντάξει. Σας ενοχλεί γιατί είχε απέναντί της, ας πούμε, είχε ένα όλη την ηγεσία ένα, και ναι. Τους λέει δεν τρέπεστε. Καλά όχι, τους λέει, δεν τρέπεστε. Καλά λέει το δεν τρέπεστε. Αλλά έχει ένα πομπόδες στυλ που νομίζω ότι κάποιος την έχει φτιάξει. Μπορεί. Αυτό αλλά... δηλαδή, κάπως μπορεί να κάνω λάθος, δεν είναι προσωπική γνώμη. Αυτή. Αλλά τι να πει ένα 16χρονο παιδί όταν έχει και ξέρει κάποια πράγματα και μάλλον την έχουν βάλει όπως λες και εσύ όλα αυτά. Ναι. Τι να πει όταν έχει ένα μέλλον μπροστά και μάλιστα... Η μέλλον αυτή έχει μια χαρά μέλλον, γιατί στη Σουηδία τα πράγματα ακριβώς. Δεν είναι όπως είναι, ας πούμε. Τώρα δεν το εξετάζω, δεν προστεύω. Δεν λέμε για την οικογένεια, αλλά πολύ σοβαρό κράτος στη Σουηδία. Δεν θα πυρικοποιήσουμε το αν είναι όχι, βέβαια, κόρη απλώς... ηθοποιού και γνωστού και ζει άνετα και έχει και δυο κοιλάδες. Όχι βέβαια, αλλά θέλω αυτό να δεν πω είναι. Ότι... Η ευαισθησία και ο ακτιβισμός σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι από όλους. Και είναι πολύ καλό ότι από μικρή ηλικία να αρχίζουν τα παιδιά να έχουν αγωνία για το κλίμα, για το περιβάλλον, για το... αλλά για όλα, έτσι. Τώρα, επειδή είναι λίγο και στη μόδα το κομμάτι για αυτό ναι. Της κλιματικής αλλαγής, είναι στη μόδα. Θα προτιμούσα να το βλέπω να έχει ένα μεγάλο λόγο που να έλεγε για το τι συμβαίνει στην Αφρική, τι συμβαίνει στην Ασία, την εκμετάλλευση των παιδιών στις διαφόρες υπανάπτυκτες χώρες. Δεν είναι... Ο τρόπος της, το ύφος της, ότι ήταν τόσο βερμπάλιζε, το ότι ήταν τόσο πομπόδης ο λόγος της, λες και έγινε, έπεσε το μεγάλο αμόνι στο κεφάλι μας, δηλαδή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω ότι με 10 κουβέντες που είπε, πραγματικά θα ήθελα, δεν την έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα τη δράση της. Θυμάμαι μόνο ότι πήγε στον Ατλαντικό, πήγε στην συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με σκάφος.
δεν παίρνει το αεροπλάνο γιατί έχει καυσαέρια. Λες και επειδή δεν πήγε η Γκρέτα, τώρα είχαμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό λίγο με ενοχλεί. Κατά τα άλλα, μακάρι όλα τα παιδιά να είχαν τέτοιες ευαισθησίες και είδα ότι υπήρχαν και δικά μας Ελληνόπουλα που διαδήλωσαν την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, την Παρασκευή. Κατέβηκαν, καλά κάνανε. Αν σας πω ότι μου φάνηκε πιο χρήσιμο αυτό που στην Ελλάδα δεν είμαστε και τόσο ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα αυτά που συμβαίνουν. Πιο πολύ παραδέχουμε αυτά τα πιτσιρίκια και επειδή μου είπε και παράγοντας ότι στην προηγούμενη διαδήλωση για με θέμα το κλίμα ήταν 400 με 500 παιδιά και τώρα ήταν 3.500-4.000. Και αυτό είναι ένα βήμα. Αυτό το θεωρώ πιο άξιο αναφοράς από τη Γκρέτα που είναι λίγο φτιαχτό, λίγο επικοινωνιακό σου, λίγο όλα αυτά. Εντάξει, κοίταξε, είναι ένα παιδί από μια βόρεια χώρα. Που είναι διαφορετικό. Μια σχετική ασφάλεια. Που δεν κατανοεί κιόλας, έχει δηλαδή άλλο σκεπτικό, έχει άλλη λογική στη σκέψη της για να κατανοήσει. Αν ήταν, αν τώρα εδώ είχαμε ένα παιδί από τη Βραζιλία. Σκεφτόμουν να μπω. Αν είχαμε ένα παιδί από το Ραμπαζόντιο, από κάτι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν έρθει η Γκρέτα και τη βάλουμε μέσα στον καταβλισμό της Μόριας. Δεν θέλω να σκέφτομαι πώς θα εκφράζεται. Να πούμε και ένα παραπολιτικό. Παρακαλώ. Ίσως να το ξέρετε, αλλά να το πούμε έτσι και για τους τηλεθεατές. Την Γκρέτα Τούμπερκ την είχε καλέσει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ Σπούτνικ που είναι τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν του γέννησε την πλάτη. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Προτίμησε να πάει στον ΟΗΕ, αν ήθελε να κάνει πραγματικά αγώνα να έρχονταν εδώ πέρα στο σπίτι. Καλύτερα πήγε στον ΟΗΕ, γιατί πάθα περισσότερο. Αυτό πάντως που λέει ο Νίκος. Με βοηθάει σε αυτό που θέλω να πω, ότι εγώ θεωρώ ότι η Γκρέτα είναι ένα κατασκεύασμα του καπιταλισμού. Η καρδιά μου πάει κόκκινη. Πάει κόκκινη η καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αν ήταν ο λόγος της, η παρουσία της, ο τρόπος, η δραστηριότητα, αν ήταν απειλητική, δεν θα την καλούσαν στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου για την κλιματική ωραία, αλλαγή. Το βάλες, 60... Αλλά το Βασίλη, επειδή είδαμε απόσπασμα. Είδαμε απόσπασμα. Έλεγε ντροπή σας και τη χειροκροτούσαν από κάτω 60 ηγέτες. Δεν ήταν πλήθος κόσμου, δεν ήταν πολίτες. 60 ηγέτες. Ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Μητσοτάκης, ήταν διάφοροι ηγέτες. Ο Τραμπ δεν τη χειροκρότησε, τη την είπε. Ο Τραμπ δεν τη χειροκρότησε. Όχι, περίμενε. Να βάλει το βίντεο ο κύριο Βαγγέλη. Ο Τραμπ δεν έλεγε ντροπή σας. Όταν έλεγε ντροπή σε αυτό το πλάσμα, από κάτω. Θα σου πω αυτό. Ξέρεις τι με παράξενε αυτό. Ότι δεν είναι απειλητική για κανένα από αυτούς τους ηγέτες. Καθόλου απειλητική. Και επίσης. Έχει αυτή την αθωότητα των 16 χρόνων και λέει ντροπή σα. Αυτό που δεν μπορούμε να πούμε εμεί που είμαστε 50. Αν εγώ πήγαινα και έλεγα. 40 ο κύριο Ταλαμάκη. Όταν οι Φεμέν πηγαίνανε και λέγανε ντροπή σα, με τα στήθη έξω, τι μαζεύανε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι απειλητικό. Οι Φεμέν είναι περισσότερο απειλητικές για αυτούς τους ηγέτες. Επίσης, για να πούμε για το λόγο, πέρα από το ύφος. Για το ύφος συμφωνώ. Αλλά για το λόγο. Όταν λες. Αν αγνοήσετε αυτό που λέω, δεν θα σας συγχωρέσουμε ποτέ. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι αστείο. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν θα πω. Μα μου έρχεται με ένα καταγγελτικό λόγο, χωρίς να μου έχει πει και πέντε στοιχεία. Δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία. Έχει γίνει. Ούτε ακόμα και προετοιμάζω, ακόμα και το θέμα αυτό, εδώ είναι ότι προφανώς όλο αυτό το σύστημα που καταγγέλει τι χρησιμοποιεί, για να μην πω ότι τα έχουν βρει. Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, παρόλο που το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά άρθρα στο διεθνή τύπο, διάβαζα και σήμερα ένα, μάλιστα και μια συναδέλφου που ζει στο Παρίσι, όπου άφηνε υπαινιγμούς για το ρόλο των δύο πλευρών, ας το πούμε. Εγώ όμως δεν θα μπω σε αυτό, γιατί δεν έχω στοιχεία για αυτό το πράγμα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι απειλητικό και να το τελειώσω εκεί. Και αν ήταν απειλητικό, δεν θα τη δεχόντουσαν εκεί. Ναι. Αν πάω εγώ και πω ντροπή σας εκεί μέσα, θα με μαζέψουν. Προσπαθούσα πριν. Και όσοι έχουν πάει με ακτιβιστικό, ουσιαστικό τρόπο να πούν κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι οι Greenpeace, είτε είναι οι γυναίκες που βγαίνουν με το στήθος τους έξω, τις μαζεύουν, δεν τις αφήνουν, δεν τις χειροκροτούν. Και φυσικά, όπως πολύ ορθά είπε και ο συνάδελφος ο Γιάννης, μας κλέψατε το όνειρο, ποιο όνειρο έκλεψαν. Προφανώς σε κανένα παιδί δεν έχεις δικαίωμα και κανένας να του κλέψει το όνειρο και την παιδικότητα και την αθωότητά του. Αλλά υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να ζήσουν, που πεινάνε, που πεθαίνουν από την πείνα. Υπάρχουν προσφυγόπλα που πνίγονται στο Αιγαίο. Αυτό που με συγχωρείς, είναι μεγαλύτερο έγκλημα.
Είναι πολύ από μεγαλύτερο έγκλημα από, από την κλιματική αλλαγή. Και αν κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε κάτι. Έχουμε εδώ για το πρόβλημα. Λοιπόν, προσπαθούσα πριν από αυτό που είχαν πει και διάφοροι συνωμοσιολόγοι στο παρελθόν, να λέμε και την πηγή. Ότι πριν από 15 χρόνια, σε μια αντίστοιχη που είχε γίνει σύνοδο για το κλίμα, ένα πρόσωπο που είχε εμφανιστεί από τους Ινδιάνους στη Βόρεια Αμερική, είχε συμβόλαιο με διαφημιστική εταιρεία. Συμβόλαιο. Με συγκεκριμένη εταιρεία. Το βρήκε κάποιο, το έβγαλε, έγινε χαμό. Το θυμάμαι, λοιπόν, βέβαια. Ο Τραμπ, αυτό, για λοιπόν, να τα λέμε όλα, δύο λεφτά. Είναι αυτό που λέω. Δηλαδή δεν απειλείται. Δεν απειλούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί που χειροκροτάνε, που λένε ντροπή σα. Μα δεν σου λέει κάποιο ντροπή σου και το χειροκροτάζει, ντέπι μου. Λοιπόν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Και ούτε σηκώνεσαι να πει ένα 16χρονο παιδί όταν είσαι ηγέτη στην αυτά που λε. Όχι, είναι ένα 16χρονο παιδί. 16χρονο παιδί δεν την είδε ο Τραμπ, ο οποίο έχει το δικό του στυλ, βέβαια. Ο Τραμπ δεν έχει συγκεκριμένο. Πήγε, γράφει ένα tweet. Ξέρετε, ο Τραμπ δεν. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά δημοσιεύματα στην Αμερική. Έχει ένα τηλέφωνο. Προσπάθησαν οι μυστικές υπηρεσίες να το πάρουν και η συμβουλή του, αλλά πήρε άλλο. Για να μην γράφει τα Twitter. Για να μην γράφει Twitter. Και αυτό ποιο νομίζω ότι είναι ο πρόεδρος. Έγραψε λοιπόν προφανώς από αυτό το τηλέφωνο που δεν του το πήραν οι μυστικές υπηρεσίες. Και έγραψα αμέσως μόλις την είδε. Δείχνει να είναι ένα πολύ χαρούμενο μικρό κορίτσι, το μεταφράζω, που ανυπομονεί για το λαμπρό και υπέροχο μέλλον του. Τι ωραία, ηρωνικά. Τι ωραία. Λοιπόν, το tweet του Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, προκάλεσε αντιδράσεις χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου, που είπε: ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται σε μια αθώα νεαρή γυναίκα με εντελώς αποκρουστικό τρόπο κλπ. Αυτό ήταν η βασική ιδέα. Υπάρχει μια εφαρμογή που λίγο πολύ λέει το κεντρικό νόημα. Τώρα, προφανώς ο Τραμπ έβαλε ένα συνεργάτη του, ο οποίος απάντησε: μία 16χρονη δεν είναι γυναίκα, είναι έφηβη. Κάποιοι τη βάζουν. Πολύ σωστό. Συνεργάτης του Τραμπ το είπε αυτό. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη. Όχι, αλλά να πούμε, πρέπει να ακουστεί αυτό, ότι το μήνυμα πέρασε της νεαρής έφηβης 16χρονης Γκρέτα. Κάποιοι το άφησαν να περάσει. Γιατί και άλλα παιδιά έχουν προσπαθήσει να περάσουν μηνύματα και δεν έχουν φτάσει. Που σημαίνει, γι' αυτό επιμένω με τη λέξη απειλή και κίνδυνος, που σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει το σύστημα αυτών που αποφασίζουν αν τα εργοστάσια θα έχουν φίλτρα, αν θα δουλεύουμε με λιγνίτη ή με άλλες ενέργειες. Δεν απειλούνται από αυτά. Αυτό είναι προφανές, Νίκο. Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές. Κάπου ακούγεται μια φωνούλα που... Όταν κάθε κυβέρνηση, για να κλείνουμε τα θέματα, οι φίλοι μας πριν, κυρία Γκολεμά, που μιλήσατε, που τους είπατε τη γνώμη σας, όταν κάθε κυβέρνηση που βγαίνει φροντίζει να νομιμοποιείται αυθαίρετα, αναφέρει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, η αθλειότητα αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ, είναι η γνώμη της και το συνεχίζει. Λέει, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η αντικατάσταση πληθυσμού. Πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες αναφέρουν έναν αριθμό της νεολαίας αντικαθίσταται με εκατομμύρια προσφύγων. Εννοεί τους αυτούς που έχουν φύγει από την Ελλάδα, διότι δεν μπορούν εδώ να βρουν δουλειά. Πώς θα αναγκαστεί ο Ερντογκάν να σταματήσει να στέλνει κλπ. Οι φίλοι τηλεθεάτρια. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε στην απεργία για να μην μας εγκαλούν. Σωστό. Ότι δεν μιλάμε για την απεργία. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τη δήλωση. Είχαμε απεργία σήμερα. Τελικά είχε, τι είχε, Γιάννη, εσύ είχες μια εικόνα. Καταρχάς, γιατί γίνεται απεργία, έτσι. Καταρχάς, είχε πάρα πολύ κίνηση το πρωί, ο Θεός να βάλει το χέρι. Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται για τον αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει μέσα διεργατικά μέτρα. Διάφορα, τι έχει να κάνει με την αποζημίωση. Το έχουμε εδώ, μας το έχουν στείλει. Λοιπόν, λέει, με να δούμε, είναι καταρχάς με τις εργασιακές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου εισάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ώστε να υπάρχει, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, ανεμπόδιστη καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες και στην άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Παράλληλα, διατηρείται ήδη ψηφιστήσα υποχρεωτικότητα παρουσίας του 50-1 των οικονομικά ενεργών μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση για την απεργία. Δηλαδή, και μένει να δούμε στη διάρκεια της ημέρας πώς θα είναι η συμμετοχή. Υπάρχουν όμως, για τη σημερινή απεργία εννοούν, υπάρχουν όμως και διατάξεις των νέων νομοσχέδιων που έχουν ανεβάσει τα κάγκελα τους συνδικαλιστές και είναι αυτά τα οποία αναφέραμε, όπου μπαίνουν αυστηρές ρυθμίσεις για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις της απεργίας. Βέβαια, είναι και άλλα αιτήματα, δεν είναι μόνο αυτό. Μην παρεξηγηθούμε. Στόχος είναι να μπει τέλος απεργίες.
από την κυβερνητική πλευρά που αποφασίζουν και ψηφίζουν μικρές μειοψηφίες. Κάποιοι το προχωρούν πιο κάτω, συνήθως περιθωριακές οργανώσεις κλπ. Εμείς ναι, θα πούμε περιθωριακές, απλά το. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος για το αν αυτή η απεργία έγινε και για ποιους έγινε. Και πολλοί λένε ότι έγινε για τους εργατοπατέρες, για τους συνδικαλιστές. Ακριβώς επειδή. Ποιος? Υπάρχουν συνδικαλιστές, εργατοπατέρες στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Τι σχέση έχουμε με την Ελλάδα, δηλαδή. Το κάνει ο συνδικαλισμό. Και αναρωτιέμαι και τι σχέση είχε και ο Τσακαλώτο σε αυτή την πορεία. Σε λίγη ώρα. Γι' αυτό θα αναφερθούμε στην απεργία. Γιατί παίρνει, στέλνει ο φίλο. Ναι, για ακόμα δεν έχετε πει, λέει, θα το φάτε. Το ξαναστείλε μήνυμα. Θα φάτε την απεργία. Κάποιο λόγο θα έχει. Λοιπόν, πάμε στην απεργία τώρα. Λοιπόν, δείξτε την. Είχαμε απεργία. Καταρχάς δεν είπαμε από την αρχή. Είχε επιτυχία σήμερα η απεργία. Έχετε εικόνα. Επιτυχία. Καταρχάς δεν έχω εικόνα. Απλά υποκλήση. Ξέρω αυτό που είπες και εσύ. Είχε βροχή. Ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι. Δεν μεγάλο τράφικ. Με κουκουέ, με βροχή, με κρύο, ναι, με καιρό, ναι, με ζέστη, με τέτοια. Πάει πάντα. Εντάξει, αλλά, το κουκουέ είναι παντός καιρού. Παντός καιρού. Κουκουέ θα πάνε όλοι. Είναι η πρώτη κινητοποίηση. Ένας άρρωστος μπορεί να λυπήσει, το λέω. Είναι η πρώτη κινητοποίηση επί των ημερών της νέας κυβέρνησης και έγινε ομολογουμένως πολύ σύντομα. Δηλαδή έγινε στις 70-75 μέρες ζωής αυτής της κυβέρνησης, έγινε η πρώτη έχει κινητοποίηση. Μια φορμή όμως. Ναι. Εντάξει, ναι, βεβαίως. Όχι, το λέω σαν διαπίστωση, το λέω σαν γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα για το πόσο, αν είχε επιτυχία, τα αιτήματα και όλα αυτά, ναι, αυτά που διάβασε ο Βασίλης. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Νίκο, Ντέπη και Βασίλη. Το θέμα είναι ότι όταν αποφασίζεις μια κινητοποίηση. Κανονικά, τώρα θα πούμε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση που έχει να κάνει όταν υπάρχει ένας κεντρικός συνδικαλιστικός φορέας, ο οποίος οργανώνει όλα αυτά, επειδή ξέρουμε ότι γίνονται σπαστά αυτά, άλλα αποφασίζει και εσέ, άλλα το ΕΚΑ, άλλα το. Συμμετείχε υπάρχει και το ΕΚΑ όμως σήμερα. Σήμερα συμμετείχε το ΕΚΑ, βέβαια. Είναι ξεχωριστές οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, το ξέρουμε και αυτό επίσης. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα, μόνο σε βάρος των εργατικών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων λειτουργεί αυτό. Κατά δεύτερον, όταν αποφασίζεις μια κινητοποίηση, πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάτι που να έχει μια μαζικότητα. Δηλαδή, αν έχει δημοσιοποιηθεί, το έχει γνωρίζει ο κόσμος, τι έχει περάσει σε βάρος των εργασιακών των δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι έχει επικοινωνηθεί, το ξέρουν καλά. Επομένως, αν δεν ξέρεις καλά, αν σε κάτι σε θίγει, δεν κατεβαίνεις να διαμαρτυρηθείς. Άρα νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη επιτυχία. Και άμα σε θίγει δεν κατεβαίνεις, αν θυμηθείς τα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει πράγματα που όντως μας έχουν φύξει. Η συνδικαλιστική ηγεσία να φουγκράζεται το ότι ο κόσμος αρχίζει και υπάρχει να βράζει και να είναι έτοιμος να κατέβει στο. Αυτό νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια χάνει την ταύτιση με τη βάση, με τους εργαζόμενους. Τη χάνει η ηγεσία του συνδικαλιστικού. Αυτό είναι η γνώμη και γι' αυτό δεν έχει τόσο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Όταν φύγει το άλλο στρώμα να βρει μια δουλειά, και αυτό μην είναι 100% αυτό που θέλει. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι στα χρόνια από το Πασόκ, πια που θυμάμαι που φούντωσε ο συνδικαλισμός. Το Πασόκ, γιατί, το Ορθόδοξο, το καλό. Ναι, το Ορθόδοξο, το καλό, που φούντωσε ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Σκεφτείτε πόσοι ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων έγιναν μετά υπουργοί κυβερνήσεων. Πολύ σωστό. Και παίζεται λίγο και. Πες λίγο και για τους δημοσιογράφους. Σήμερα είχαμε μια τρίωρη, τετράωρη στάση εργασίας στη δημοσιογράφη. Τι να πούμε για τα site. Τι να πούμε αυτό. Πώς θα εδώ και απεργία έχει 24. Καταρχάς οι στάσεις πια νομίζω πρέπει να το πάρουν απόφαση. Δεν γίνεται τίποτα με τη στάση εργασίας. Δεν συμμετέχει κανένας, δεν έχει κανένα αγωνιστικό τέτοιο. Άρα έχει ένα χαρακτηριστικό. Θα σου βγω από τα αριστερά, Γιάννη, δεν θέλω να μιλήσω. Που λέγαμε παλιά επαναστατική γυμναστική. Γι' αυτό τώρα προκαλώ την Τέπη να πει λίγο. Το Ταλαμάγκα. Και το Ταλαμάγκα. Το Ταλαμάγκα, προκαλεί. Όχι, το λέω με την καλή έννοια. Προκαλεί, επειδή ως πιο παλιά έχω ζήσει πολλά τάσεις εργασίας και πολλές απεργίες. Πράγματα η ΤΕΠΗ έχει ασχοληθεί. Η ΤΕΠΗ έχει ασχοληθεί περισσότερο από γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για τον κλάδο, για την Ένωση, την ΕΣΥΕΝΟ και αυτό. Και παρατηρώ. Και μετά εμείς οι τρεις. Ναι, και παρατηρώ από την αρχή της κρίσης το ότι πόσο κλάδος. Έχει κάνει και κριτική, δύο λεφτά. Και έχει κάνει και κριτική. Γιατί και εμείς λίγο ήμασταν. Ναι. Τα κοιτάμε και λίγο ισορροπιστικά κάποια στιγμή. Εγώ με τους αδέλφους, γιατί έχουμε ένα άλλο στυλ. Δεκτό, εντάξει, δεκτό αυτό. Αλλά παρατηρώ όμως με το ξύλωμα, την πτώση, την καταστροφή ενός κλάδου με ταχύτητα ασύλληπτη. Ο κλάδος της δημοσιογραφίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα της κρίσης
καταστράφηκε με ασύλλητο τρόπο. Και άλλοι κλάδοι έχουν πάθει ζημιά, ίσως εξίσου μεγάλη, αλλά εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα αυτός ο κλάδος. Έχει ακουμπά στη δημοκρατία. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτός ο κλάδος μόνο τι προσφέρει και τι κάνει και πού ακουμπά στη, ακουμπά στη δημοκρατία, αλλά βλέπω πώς, ας πούμε, αφέθηκε στην τύχη του όλο αυτό το πράγμα. Και παρατηρώ μια 24ωρη εκεί, μια τρίωρη στάση εργασίας εδώ. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, και πάντα ο κλάδος τσακωνόταν οι συνδικαλιστές μας εάν θα γίνει η απεργία μαζί με τις ΓΕΣΕΕ ή αν θα γίνει την προηγούμενη την επόμενη μέρα. Ναι. Αυτά, εκεί εξαντλήθηκε όλη η ιστορία. Και αν έχουμε ειδήσεις να δείξουμε τη μέρα της απεργίας ή πρέπει να κάνουμε και εμείς απεργία εκείνη τη μέρα. Ναι. Πράγμα για το οποίο τσακωνόμαστε εκατομμύρια χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εκατομμύρια, καλό. Εκατομμύρια χρόνια. Ναι, τέλος πάντων. Είμαστε δεκάδες. Δηλαδή. Δόξα τω Θεώ την Παναγία να μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν μπορούσαμε. Εγώ το θυμάμαι δεκάδες χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι νόημα είχε να μην δείχνει η τηλεόραση, ας πούμε, γιατί οι εφημερίδες. Το αν πέτυχε κάτι και να το κρατάει για την επόμενη μέρα. Απλά εκμεταλλευόμενο τα λεγόμενα τα δικά σας, κυρία Κολεμά, του κυρίου Νικητέα και του κυρίου Κορονέου που το ξεκίνησε, εγώ θα ήθελα, άμα θέλουν να κάνουν κάποια απεργίες, μην κάνουν και του κλάδου μας. Τρία ώρες τάσης εργασίας, όταν μάλιστα έχουν κάνει κάτω από το τραπέζι συμφωνίες παράτερες, είναι από τα αριστερά και συνεργάζονται με τη δεξιά, κάντε όπως ο Τρόσκι μία απεργία διαρκείας. Αυτό είχε γίνει το 1974, αν θυμάστε καλά. Τότε που βγήκε η Αυριανή. Δεν είμαι ο παδός. Τότε που βγήκε η Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία. Η Αυριανή έβγαινε μόνη. Ναι, έβγαινε μόνη. Λέει, παιδιά, η Αυριανή. Δεν έβγαινε. Ένας άνθρωπος την έγραφε, την τύπωνε. 45 μέρες. Και την μοίραζε μετά. Αλλά έτσι γεννήθηκε η Ελευθεροτυπία. Σωστό. Είναι η μόνη απεργία διαρκείας που έκαναν ποτέ για την Ελλάδα. Και είχε και αποτέλεσμα. Ποιο, φυσικά το ότι βγήκε. Βεβαίως. Σου είπα, εγώ δεν είμαι του Τρότσκι. Αλλά ήταν άλλα χρόνια. Αλλά μερικοί αριστεροί σήμερα που λένε ότι έχουν μελετήσει την αριστερά, ας μελετήσουν και τον Τρότσκι. Εγώ δεν είμαι του Τρότσκι, τον έχω μελετήσει. Για πάμε τον παρακάτω. Κύριο Τσακαλώτο θα πούμε. Πάμε στην απεργία. Λοιπόν, απεργία σήμερα να δείξουμε τον κύριο Κουτσούμπα καταρχάς, γιατί όλα ξεκινάμε στις απεργίες από το ΚΚΕ. Διαφωνείς, Ντέπη? Συμφωνείς απόλυτα. Πάμε να δείξουμε τη δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη σημερινή απεργία. Και μετά πάμε στα άλλα. Η σημερινή απεργία είναι μόνο η αρχή. Το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για τα συμφέροντα των λίγων καπιταλιστών είναι κόλαφος για την εργατική τάξη, για το λαό μας. Επιδιώκουν, στοχεύουν να διαλύσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να περιορίσουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις λαϊκές εργατικές ελευθερίες. Θέλουν να επιβάλλουν στο λαό μας υγιή νεκροταφείου. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Το ταξικό κίνημα, το ΚΚΕ θα επαγρυπνούν. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Στα γενέθλια. Λοιπόν, έχεις γενέθλια. Αυτή ήταν η δήλωση. Ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η γενέθλια ήταν σε και πριν, ναι, μετά έγινε ΚΚΕ. Λέμε κάτι με τον κύριο Κορονέο εδώ για την νέα σελίδα. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πήγαν πολλοί. Δεν ξέρω πόσο κόσμο πήγε, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Το ρεπορτάζ μας είναι λίγο αλληλοσυγκρουόμενο. Δεν ξέρω πόσος κόσμος πήγε, γιατί κάποιοι λένε ότι λόγω της βροχής δεν πήγανε, κάποιοι άλλοι λένε ότι στο ΚΚΕ πήγαν. Το πάμε είναι τελείως, δεν το συζητάμε, όσοι πρέπει να πάνε, πάνε. Ναι, το πάμε δεν αμφισβητείται, όσοι πρέπει να πάνε, πάνε. Αλλά γενικά η επιτυχία της απεργίας είναι συγκρούμενη σε απόψεις. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μερικές φωτογραφίες, γιατί πήγαν κάποια στελέχη του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έτσι, ναι. Πάμε. Μας ευνηδίασε. Ο κύριος Τσακαλώτος. Γιατί ρε Γιάννη να μην έχει, έχει κόκκινο σακίδιο. Έχει. Άμα ζήσω ο Μακαρίτης ο Μιχόπλος μας βλέπει από ψηλά τώρα, θα του λέγε Ευκλήδη άστα καραγκιοτζηλίκια. Κάπως έτσι θα το λέγε. Με το γνωστό του στυλ. Γιατί κάτσε, το κόκκινο σακίδιο δεν το έχει πάντα. Αυτό έχει. Κόκκινο έχει. Το κόκκινο σακίδιο το έχει πάντα. Βέβαια δεν θα μπορούσε να βάλει μπλε. Το θέμα είναι. Εδώ έχει φύγει το σακάκι. Το θέμα είναι. Το σακάκι. Τι διεκδικεί αυτή τη στιγμή ο κ. Τσακαλώτος. Είναι πρώην υπουργό οικονομικών, έτσι δεν είναι. Θέλει να το παίξει αρχηγό. Τι δεν θα το πάει καλά, α πούμε, και πάει στην απεργία. Εγώ δεν θέλω να πω. Λοιπόν, αρχηγό τη. Πόσο λέει το πόθεν έσχεση ότι έχει καταθέσει στην τράπεζα. Δεν ξέρω, τέταρτο.
δεν λέω. Δεν κάνω τέτοια σχόλια. Τώρα το ποτέ και στο καθενό ήταν καθηγητή, δούλεψε. Στον παρελθόν κλπ. Μην μπούμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Καλά, αλλά παιδιά, κάποιοι κάνουν κριτική γιατί λένε ότι μέχρι πρώτη όταν υπουργό οικονομικών δεν κατέβαινε στι διαδηλώσει. Τώρα κατεβαίνει για την αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν προλάβαινε τότε. Ω υπουργό οικονομικών, πώ να κατέβει στη διαδήλωση, δηλαδή. Είναι και λίγο. Και σημαίνει γιατί κατέβαινε μετά από 3 μήνες. Γιατί δεν είναι υπουργό, καταρχήν. Γιατί δεν είναι υπουργό. Τι. Δεν είναι υπουργό, είναι βασικό αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτό, ότι δεν είναι υπουργό. Δεν είναι πια υπουργό και κοινό. Σκέψη κάποιο να κρατήσει τον Πιτσοτάκη. Άμα χάσει τι εκλογέ, ξέρω εγώ έτσι πώ το λέμε. Είναι, δεν είναι λογική τώρα αυτό. Έχει μια εκλογή, δεν είναι υπουργό που κατεβαίνει στην πορεία. Έφερε το τρίτο μνημόνιο. Να δούμε γιατί. Δεν είναι λόγο να κατέβει στην πορεία όταν φέρνει τρίτο μνημόνιο. Είστε καλά. Έχει δίκιο, να πω. Και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκλεκτέ συνάδελφοι. Είδαμε την Ανέτα την Καβαδία, εκλεκτή συνάδελφο, ένα παιδί συνάδελφο. Εδώ είναι τα ΣΥΡΙΖΑ του Γουλοπούλου με την Ομπρέλα. Εδώ είναι ο Νάσο Ηλιόπουλο. Ο Νάσο Ηλιόπουλο τι είναι για το προεδρικό μπλοκ. Τι είναι. Το προεδρικό. Το προεδρικό μπλοκ. Ωραία, να ήταν και το άλλο το μπλοκ. Δεν ήταν μόνο για αριστερή. Δεν ήταν μόνο οι 53. Όλοι με σάκους είναι αυτό. Κλείστε κύριε το μικρόφωνο της Ντέπης γιατί τη βλέπω ότι είναι έτοιμη, θέλει να πει διάφορα. Λοιπόν, είναι Βαγγέλη Κυραλία Χριστίδου. Λογοκρισία δηλαδή. Κυραλία Χριστίδου ήταν επίσης. Κλείστε το μικρόφωνο της Ντέπης, ντροπή. Ναι, έχει στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εμείς το λέμε πάντα Ντέπη. Δεν το συζητάμε. Ναι, και παρουσία θα έχει. Λίγο τώρα, για να τα πούμε λίγο έτσι. Το πρόβλημα είναι λίγο με την παρουσία του κ. Τσακαλώτη. Για 10 βαδία παρτάκια, έτσι, η ομπρέλα, για πάρτιση, η ομπρέλα. Φτιάξτε γιατί ξεφύγαμε λίγο. Επειδή ήταν μέχρι πριν 3 μήνες υπουργός οικονομικών και ως ένα σημείο κάποιος μπορεί να τον πει, εσύ κύριε Τσακαλώτη, για αυτό που ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα, ευθύνες και εσύ, έχεις ένα μερίδιο ευθύνης. Ένα μόνο, τρία. Τρία μνημόνια. Το είπαμε να το φτιάξει, πας να χαλάσει. Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Αυτό βέβαια δεν του στερεί κανένα το δικαίωμα να συμμετάσχει αν αισθάνεται εκεί. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουν και οι διαδηλωτές. Να μου πεις, πώς θα αντιμετωπίσετε, ξεχωριστά είναι εκεί, μόνο ναι. Τώρα εκεί στο... δεν έχει πάει, εντάξει, είναι προστατευμένο το περιβάλλον. Δεν πήγε στη διαδήλωση του Πάπα μέσα. Στην... Ακριβώς, εκεί αν πήγαινε θα είχε λίγο, θα είχε κανένα παρατράβολο εκεί πέρα. Λοιπόν, θα έκουγε κανένα γαλλικό, αν και το πάμε... Παρέμβαση της περιφέρειας. Πάμε να δείξουμε και τις φωτογραφίες πριν πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Όταν δείξουμε κανέναν άλλο. Επειδή, επειδή με λίγο καθυστέρηση σε αντιλαμβάνουμε κάποιες φορές. Ραντα πλάνα. Ναι. Λοιπόν, άκουσα επίσης ότι ήταν και οι προεδρικοί δηλαδή εκπροσωπήθηκαν και οι 53. Ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος. Από τους προεδρικούς. Ναι. Δεν είναι η Καβαδία. Ναι. Η Καβαδία τι είναι. Όχι, είναι 53 κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος διατέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας. Είχε ένα καλό κομμάτι. Αυτός και ανέγει λόγο να κατέβει. Αυτός λέει ότι κατά κοινική ομολογία επί των ημερών του γίναν κάποια πράγματα. Κυρίως το κομμάτι του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο χρεώνουν στην σημερινή κυβέρνηση ότι το κόπηκαν μισθοί, κόπηκαν συντάξεις. Ναι, μας δουλεύουν. Κόπηκαν μισθοί, κόπηκαν συντάξεις. Λοιπόν, θέλετε να τα πούμε αύριο. Έχει γίνει μια πρόταση για αλλαγή του ονόματος. Θέλετε να προειδεάσουμε από σήμερα. Το ονόματος της εκπομπής μας. Όχι, το ονόματος της εκπομπής μας. Έτσι θα τη λέτε στην εταιριστική εκπομπή. Καλησπέρα και στα δίκτυα τα ενημερωτικά που συνεργαζόμαστε ανά την Ελλάδα. Σε επανάληψη 12 με 2 τη νύχτα. Λοιπόν, πες και το site, το mail μας. Πάμε να τα πούμε όλα. alphanetnews24@gmail.com. Κρατάμε το Gmail εμείς γιατί είμαστε αντισυμβατικοί. Στο Facebook αυτό που βλέπετε δίπλα και το βλέπετε live στη σελίδα του attictv.gr. Ρεγάτε, μπράβο, βλέπεις μέχρι εκεί. Μπράβο, το βλέπετε διαδικτυακά. Λοιπόν, λίγο το διαδίκτυο να το φτιάξουμε αφεντικό. Άλλο ήθελα να πω, να το φτιάξουμε. Τι, είναι λίγο αργό. Θέλει λίγο. Θα το πούμε στον διευθύνοντα σύμβουλο. Απλά πρέπει να βάλουμε και το γνωστό τραγούδι για τον Ηλία που η Ηλία ρίχνει. Να το φτιάξει. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μία πρόταση. Καταρχάς υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το κουβεντιάσουμε αύριο στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, το πρώτο, αλλά αφού είστε εδώ σήμερα, να κάνουμε μία μίνι συζήτηση. ΣΥΡΙΖΑ, πράσινη αριστερά. Έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα. Πράσινη αριστερά. Πράσινη. Για να εντάξει τους οικολόγους. Έχεις πρόβλημα με το πράσινο. Και τους άλλους. Κάτσε πριν έλεγες για την Κρέτα τώρα που βάζουμε. Βάλει και λίγα μαρούλια μέσα. Πράσινη αριστερά. Η δεύτερη πρόταση είναι ΣΥΡΙΖΑ Πράσινη Συμμαχία. Πράσινη Συμμαχία. Πώς. Πάλι πράσινη. Πράσινη Συμμαχία.
Θέλω να βάλω το πράσινο για λόγους που να βάλω το παλιό Πασόκ. Για το Πασόκ. Γι' αυτό είναι άλλο για το Πασόκ. Γιατί μου το λέτε, ηλίθεια είμαι. Πες το αυτό, για το πράσινο. Μήπως πήγε το μυαλό στους οικολόγους, αυτό εννοώ. Πού, στον Παναθηναϊκό. Όχι, για τους οικολόγους. Εγώ για το Πασόκ. Το βάλω, άλλος δεν κρατιέται. Για βάλτο, βάλτο. Αυτό το βάζαμε συνήθως για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το βάψει πράσινο τώρα το μαγαζί. Βιετνάμ. Λοιπόν, ο Γιώργος Αρμένης, αυτή την ταινία, το Βιετνάμ, μοναδική ταινία. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε συνήθως ότι ο Τσίπρας πρέπει να διαλύσει αυτό το μαγαζάκι. Αλλά που κάποιοι θέλουν. Πρέπει να μην το βάζει πολύ συχνά τώρα και, τελευταία. Γιατί έχουν κολλήσει τώρα στη χρόνια να το βάψει το μαγαζάκι. Τι? Και ξεκίνησα από τη χρώμα θα το βάψει το δεν μαγαζάκι. Δεν είπα το πιο μαγαζάκι εννοώ, καταλαβαίνετε εσείς. Αν δεν μπορεί να το είπα. Ναι. Δεν πες παιδί μου τα ονόματα. Πράσινη συμμαχία. Πράσινη συμμαχία. Και λέμε Πασόκ. Για το πράσινο. Είναι Πασόκ. Για το Πασόκ ή για τους οικολόγους, ρε παιδιά, που είναι ενταγμένοι. Κάτσε τώρα, γιατί δεν μπορώ. Τώρα με προκαλείτε. Με όλο το σεβασμό στο ρεπορτάζ του Βασίλη εδώ... και του Γιάννη του Κορονέου. Για το Πασόκ το λένε, συνάδελφοι. Σόβαρα. Τα είχα εδώ για αύριο. Σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, δύο λεφτά. Τα είχα εδώ για αύριο. Όχι, τόσα μου συγχαρητήρια. Υπάρχει, μπράβο, μπράβο. Υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Τσακαλώτου στην Αυγή, όπου μεταξύ των άλλων είπε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ότι να πάνε λοιπόν να γίνει ένα μαζικό. Λέει διάφορα. Θα το σχολιάσουμε αύριο γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι και η ΕΡΤ. Λοιπόν, είπε. Είναι πολύ. Ναι, μπράβο, είναι και η ΕΡΤ κλπ. Λοιπόν, είπε. Η ΕΡΤ, ο κύριος Τσακαλώτος, είναι ένας από τους τρεις υπουργούς που υπογράφαν. Έχει μερίδιο, σημαντικό μερίδιο της ευθύνης, γιατί ήταν υπουργός οικονομικών, πλήρωνε. Εντάξει, δεν μπορεί να βγαίνει κριτική σήμερα. Αυτή υπάγεται η εταιρεία. Να βγαίνει να τα λέει τότε, αν διαφωνεί. Όταν γινόταν η γενική συνέλευση των μετόχων μου, τα τρία υπουργεία, να βγει να πει διαφωνώ, εγώ δεν προχωράει τίποτα. Όχι σήμερα, εκ του ασφαλού κόκκινο σακίδιο, μην πω άλλα. Σταματήστε, σταμάτα ρε Γιάννη. Αυτό το έχω πει από την αρχή δηλαδή. Πάτα, πάτα τον. Σήμερα είναι λίγο περίεργη ημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει λοιπόν στο άρθρο που έχει γράψει ο κ. Τσακαλώτος στην Αυγή και λέει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζικός. Έτσι ωραία, γράφει. Αυτό γράφει θέλεις ένα... και εσύ. Ναι. Δεν συμφωνείς με τον κ. Τσακαλώτο, παραδέξω. Το αναφέρει για τον Γκράμψη. Εγώ αύριο θα το πω για τον Τόνι Νέγκρι. Εμείς έχουμε μελετήσει τον Νέγκρι. Εντάξει. Που ήταν από τους ανθρώπους που έβαλαν το ιδεολογικό πλάνο των Ερυθρών Ταξιαρχείων κλπ. Βλέπω λοιπόν διάφορες ομοιότητες εδώ. Πρέπει να το σχολιάσουμε γιατί πρέπει η ζωή μας να είναι συνάρτηση με αυτά που γράφουμε. Λίγο Ελλάδα μέσα. Λοιπόν, αναφέρει μην πάμε τώρα. Καστοριάδη, πιάσε κόκκινο από εκεί. Δεν θα βάλω και άλλα πρόσωπα που είναι στη φυλακή σήμερα, όχι. Στη φυλακή. Μην το αναφέρετε. Όμως, Βασίλη, πρέπει να το διαβάσουμε. Γιατί έτσι λοιπόν, δεν... αυτό το άρθρο. Ναι, αναφέρει σε ένα σημείο ότι θα πρέπει να γίνει πιο μαζικός, να πάνε να ψηφίσουν όλοι κλπ. Απλά ήθελα να κάνω το σχόλιο. Προσπαθώ τώρα ένα λεπτό να το κάνω. Πού να ψηφίσουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ όταν πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, άμα θέλει μαζικό ΣΥΡΙΖΑ, ας το ανοίξουν, να πάνε να ψηφίσουν ποιος είναι αρχηγός. Ας βάλει και ο κ. Τσακαλώτος απέναντι στον Τσίπρα, να δούμε. Πώς θα πάρει ο Τσίπρας, πώς θα πάρει ο Τσακαλώτος, πώς θα πάρει ο Φίλης, πόσα ο Βούτσης, πόσα άλλο, πόσα ο Νικητέας, θα πάρεις και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να δούμε πόσα αφήνια πιάνει ο Σάκος, έτσι λένε στο χωριό μου. Τώρα όλα αυτά εδώ, τα κόκκινα σακίδια, τα έξα αφήξεις και όλα τα παρεμπόμενα. Συγγνώμη, για να ψηφίσει ποιος. Τα μέλη των κομματικών οργανώσεων. Τι να σου πω ρε Γιάννη, το Τσακαλώτο ρωτάει εμένα, ρωτάς, τι να σου πω. Έτσι γράφει στην Αυγή. Να γίνει μαζικό. Ας μας πει τι εννοεί να πάμε ψηφίσουν οργανώσεις. Να ψηφίσουν ποιε οργανώσει. Ποιε οργανώσει. Υπάρχουν οργανώσει. Πού να ξέρω, ρε Νίκο, γιατί, τι να σου πω. Μισό λεπτό. Γιατί το χρεώνει στο Τσακαλώτο και όχι. Αυτό σε γράφει το άρθρο στην Αυγή. Αυτό, το μανιφέστο. Το μανιφέστο του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Έχουν όργανα και υπάρχει και πρόεδρο που εισηγείται. Γιάννη. Το μανιφέστο του Ευκλήδη Τσακαλώτου για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Αυγή. Άρθρο. Το διάβασα. Τι προποθέσει για την ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ στι νέε συνθήκε αναφέρει ο Υπουργό, με άρθρο στην Αυγή, ο Υπουργό, πρώην Υπουργό Οικονομικών και αναφέρει διάφορα. Εγώ θα υπεραμείνω με του δικαιώματο να λέει ο κ. Τσακαλώτο και όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα στον κ. Τσακαλώτο την άποψή του ξεκάθαρα. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Βολτέρος, έτσι. Θα τι ακούω πάντα. Αλλά από εκεί πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κριτική σε όλα αυτά τα οποία λέει. Σε ένα σημείο λέει. Θέλει μόνο που θέλει ένα κόμμα αντάξιο αυτών των προκλήσεων, πιο δημοκρατικό, πιο συλλογικό. Πώς εννοεί αυτή τη συλλογικότητα. Θα πάνε να ψηφίσουν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ σε κάποιες οργανώσεις που δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν, ποιες είναι αυτές οι οργανώσεις, ή θα πάνε να ψηφίσει ο κόσμος.
Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο βάζω. Προφανώς και ποιον θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει το Φίλι, το Βούτσο, το Τσακαλώτο, το Νικητέα, τον Κοροναίο, την Κολεμά, το Τζίπρα. Ποιον. Μην την μπλέξει την Κολεμά τώρα και. Είναι από άλλα ανέκδοτα. Λοιπόν, αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Θα μα πει για την ΕΡΤ δηλαδή. Τι. Εμείς θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Εσύ θα μα πει για την ΕΡΤ αύριο. Να πούμε. Εδώ είδα και τον Στέλιο τον Κούλογλου, ο οποίος έδωσε την Εφημερίδα Συντάκτων. Μία πολύ μεγάλη συνέντευξη. Αναφέρει διάφορα και για την ΕΡΤ. Άμα θέλει, τα πούμε. Να μα πει όταν ήταν στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν το άκουσα. Αυτό δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άλλο, αύριο. Όχι, λοιπόν, συγγνώμη. Τι, όχι, συγγνώμη, έχει δίκιο. Εγώ συγγνώμη. Δεν λέω Κοροναίος. Το... Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να πότε περνάει τις εκπομπές του. Πότε ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ήταν το 2009-2008. Δεν ξέρω πότε ήταν. 8, ξέρω 9, ότι ανανέωσε εκεί την εκπομπή του. Έχετε βγάλει το χασαπομάνιο. Θυμάμαι και μια διαφήμιση τότε ενός μεγάλου αυτοκινητού γνωστής μάρκας γερμανικής. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά έχετε βγάλει τα χασαπομάχαιρα σήμερα και κοντεύουμε να φτάσουμε στη Φιλή πάνω. Έχει δίκιο η Ντέπη. Ήταν στο ΔΣ και ενέκρινε την εκπομπή του. Μπορεί να έλειπε, ρε παιδί μου, κι εσύ. Η Ντέπη. Όχι, ο συγκεκριμένος που λέτε. Πού να ξέρω, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, παιδιά, τι πείτε. Ό,τι πείτε. Μένω με σεβασμό στην άποψη κυρία Κολεμά. Βέβαια δεν είναι ο μόνος, έχει δίκιο. Λοιπόν. Το κέντρο, τη περιφέρεια Αττικής, μετά και όλο αυτό το θόρυβο που έχει σηκωθεί για τους πρόσφυγες, λειτουργήσε, ο Πατούλης μπορεί να λειτουργήσει αυτά. Εγώ θέλω να πω και μία άποψη, γιατί μετά από τόσα χρόνια λέμε και την άποψή μας. Ο Αβραμόπουλος ήταν ο πρώτος που έκανε αυτές τις κινήσεις άμεσα. Ο δεύτερος που μπορεί να κάνει αυτές τις κινήσεις, γιατί έχει αυτή την κουλτούρα, είναι ο Πατούλης. Έστειλε το πρωί, πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες, έκανε κάτι φορτία. Απέστειλε στο κέντρο εφοδιασμού, το κέντρο εφοδιασμού της περιφέρειας Αττικής σε 6 κέντρα πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης. Πάρα πολλά συσκευές. Ναι, ήδη πρώτης ανάγκης, υπνόσακους, σκηνές, ήδη ατομικής υγιεινής, φροντίδας βρεφών κλπ. Και το έκανε χωρίς την πανοκρουσίες. Εμείς επειδή είμαστε κανάλι που δίνουμε έμφαση και στην περιφέρεια, τα δείχνουμε. Φέρτε τον μπροστά, μην τα δείχνετε εκεί, μην δείχνετε εμάς. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μπροστά. Όποιος μπορεί, βοηθάει, λοιπόν, συμβάλλει, είτε είναι κεντρική διοίκηση, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος άλλος που προσπαθεί να βοηθήσει έναν άλλο δήμο. Νομίζω ότι άλλο αξίπαινο, δεν είναι τίποτα. Τα βρήκαμε εμείς, έτσι δεν είναι. Τα βρήκαμε και εμείς αυτά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έβγαλε γραφείο τύπου, δελτίο τύπου κλπ. Αλλά έχουμε εδώ τον κύριο Βαγγέλη Θάρου, μας το έστειλε και τα δείχνουμε. Κανένας άλλος τα έστειλε στη Σάμο, στη Χίο, στην Κο, στη Λέρο, πού αλλού, Βαγγέλη, στη Λέσβο και στον Εύρο τα έστειλε. Μάλιστα. Κανένας λοιπόν, φορέας, όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Μια εκκλησία, τίποτα. Δεν ξέρω. Κοίτα, κάτι τώρα, επειδή το είπες και χθες και το είπες με υπαινιγμό. Για την εκκλησία. Ναι, εγώ σε έχω με σεβασμό στην προσπάθεια της εκκλησίας. Έχω ζήσει όλη τη μεγάλη περίοδο του 2015, όπου ήταν σημαντική παρουσία στα συσίτια. Δεν αντιλέγω σε αυτό, βεβαίως. Σε σημαντικά. Σημαντική παρουσία σε πάρα πολλά. Νομίζω ότι συνεχίζει. Εκπρόσωποι του κλήρου παίξανε ρόλο. Θυμάστε τον Παπα-Νικόλα, ο οποίος πέθανε κιόλα στην τώρα, αν σήμερα, Ντέπη μου, θα μπορούσε η Εκκλησία να έχει παραπάνω συμμετοχή, μπορεί να μπορούσε να έχει παραπάνω συμμετοχή. Δεν το ξέρω. Αλλά εκείνη την περίοδο που είχα ζήσει, σήμερα δεν έχω εικόνα. Δεν το ειρωνεύομαι. Ξέρω καλά το ρόλο της Εκκλησίας. Και εκείνη την εποχή, μάλιστα, υπήρχε μια άλλη λειτουργία. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν όπτωχοι. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να δείξουν ότι θέλουν να πάρουν φαγητό. Δεν είχαν να πάρουν φαγητό. Το 2015 μιλάω. Εγώ τότε δούλευα στο Κόντρα Τσάνελ. Και ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα όπου έλεγαν ότι δεν θέλουμε να πάμε γιατί ντρεπόμαστε. Και η Εκκλησία είχε μία λειτουργία όπου πήγαιναν κάποιοι, λειτουργία, μία διαδικασία δηλαδή, πήγαιναν σε έναν ιδιαίτερο χώρο, έπαιρναν το φαγητό χωρίς να τους βλέπουν. Διακριτικά. Και μόνο γι' αυτό, εντάξει, πρέπει να σταθούμε θετικά. Σήμερα θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερα και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ξεπερνάει εμάς, εμείς το θέτουμε. Καλά, μπορεί να το κάνει, αύριο μεθαύριο. Ναι. Μπορεί να το δούμε, αλλά θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Λοιπόν, Γιάννη. Άλλο τίποτα έχουμε. Όχι, νομίζω ότι. Ναι, εντάξει, αφού είπαμε ότι αύριο θα συζητήσουμε αυτά που θα τα βλέπουμε, νομίζω ότι είμαστε. Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Σήμερα είμαστε καλυμμένοι. Λίγο... Ωραία.
Λοιπόν, να πάμε έναν άλλαφρο να αλλάξουμε. Ναι, έλα, βάλε μας κάτι. Βάλε μας ένα βίντεο να παίξει, να ξεκουράσουμε κι εμείς λίγο. Λοιπόν, ο Σούγκρους παραγγέλνουμε όπως τα, ξέρεις, τα κέντρα. Εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ σε αυτά τα τίβρα που είναι τις παραγγελίες. Ούγγροι πυροσβέστες, κύριε Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε πάει, απλά το έχουμε ακούσει ότι κάπως έτσι γίνεται. Πάμε να δω. Οι Ούγγροι πυροσβέστες, λοιπόν, θα το βρει ο κύριος Θάνος, άρχισε την τάξη μας. Λοιπόν, κάνουν. Λοιπόν, θέλω να κάνω επίδειξη. Ναι. Πάει λοιπόν το πυροσβεστικό. Α, δεν το είχαν σχεδιάσει έτσι αυτό. Έχουν κάψα και το αυτοκίνητο, αλλά να πάει το πυροσβεστικό να το κάψει. Να το σβήσει μάλλον, όχι να το κάψει. Για μην πάτε καμιά Βουδαπέστη και πιάσετε καμιά φωτιά, έτσι το καταλαβαίνετε. Όποιος πάει στη Βουδαπέστη, μην πάρει πυροσβεστική, βλέπετε τι γίνεται. Καλύτερα να προσπαθήσει μόνος, ό,τι έχει. Με ένα ποτήρι νερό, με ένα πυροσβεστήρα. Ωραία. Περιμένει αυτό τώρα να σβήσει το δόλιο. Τώρα. Για, ήταν θα, πολύ πάμε, το... θα πάμε στο δεύτερο να δείξουμε τη σπάνια ζεύρα. Δεύτερη παραγγελιά από την κυρία Κολεμά. Λοιπόν, η σπάνια ζεύρα. Είναι αυτή η κυρία Ντέπη. Είναι, ενώ όλες οι ζεύρες τις βλέπετε με τις γραμμές, αυτή έχει βούλες. Κάτω από την κοιλιά της. Και στα πόδια. Είναι πουά ζεύρα. Τι είναι? Το μικρό, πουά. Λέμε. Το μικρό. Το μικρό, ναι, Νίκο. Και όλο το, ξέρεις, οι βιολόγοι που βλέπουν, που μελετούν τα συγκεκριμένα ζώα κλπ. Πιστεύουν ότι είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο και έτσι είναι. Δεν έχουμε ξαναδεί ζεύρα πουά τώρα. Όχι. Εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι. Με βούλες, ζεύρα δεν έχω ξαναδεί. Λοιπόν. Και να δείξουμε, επίσης τα, να δείξουμε και τα κατσικάκια. Και μην πάει το μυαλό του Ζακ. Πουά και αυτά τι, πώς, όχι. Αυτά. Πάμε να δείξουμε τα κατσικάκια τα οποία το νόμο της βαρύτητας τον έχουν λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικό βίντεο, δεν έχουμε γυρίσει την κάμερα. Θα δείτε σε λίγη ώρα πώς γυρίζουν, πώς ανεποκατεβαίνουν τα κατσίκια. Σταματήστε τα σχόλια στο στούντιο, παρακαλώ, για το πώς σκέφτεστε τα κατσίκια. Κρικρή, ναι. Δεν είναι κρικρή Ντέπη, αλλά, να σταματήσουν οι συνάδελφοι εδώ. Τα όχι, σχετικά. Κάτι μου θυμίζει η ιστορία με το όχι, κρικρή. Απλά το βάζουμε. Ναι, κυρία, την κλίση του της είναι πλαγιάς είναι... Κάθετη εντελώς, έτσι. Κάθετη εντελώς. Το βλέπεις. Τι ποδιά έχουν αυτά, μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν από κάτω κάτι, αυτά τα καρφιά που έχουν ορβάτε. Ο νόμος βαρύτητας, που λέει Βασίλης, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Πες τώρα, Νίκο, ξεγράψου το ενημέρωση 24. Κοίτα, πώς ανεβαίνει, κοίτα. Κοίτα. Τα χρησιμοποιεί όλα ό,τι έχει. Ναι, ναι. Το κατέβαζα με σοκάρι. Βέβαια, προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμος γιατί στα αυτιά μου. Έρχονται διάφορα σχόλια. Πες τους κάτι. Κοιτάξτε πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν. Γιατί κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι κοιλιόδουλοι βέβαια, σκέφτονται τα κατσίκια διαφορετικά. Αυτά λόγω γυμναστικής ήταν πολύ σκληρά. Ξέρετε, όλοι έχουμε ακουστικά εδώ. Όταν βλέπετε παρουσιαστές έχουν όλοι τα ακουστικά. Λοιπόν, πάμε αύριο τα σπουδαία, τα επόμενα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον Νίκο και την Ντέπη. Θα είμαστε αύριο 5 η ώρα το απόγευμα. Θα πούμε και όλα αυτά τα οποία δεν είπαμε σήμερα. Και θα έχουμε σε λίγο τον βουλευτή Ηλίας από το Κινάλ, τον κύριο Κατρίνη, όπου θα κουβεντιάσουμε και για την κακοκαιρία, γιατί έχει εικόνα για όλα αυτά που συνέβησαν στην Ηλία νωρίτερα και για το Κινάλ βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εκεί. Και το πολιτικό σκηνικό γενικά. Λοιπόν, επανήλθαμε τον Γιάννη τον Κοροναίο και έχουμε κοντά μας έναν νέο άνθρωπο, τον βουλευτή Ηλίας με το Κίνημα Αλλαγής, τον Μιχάλη τον Κατρίνη, από τους θριαμβευτές των τελευταίων εκλογών, 6-700 ψήφους στην Ηλία, απέναντι σε συστήματα, σε διάφορα πράγματα, αλλά επειδή πέρασε αυτό τώρα, έχουμε περάσει 2,5-3 μήνες, δεν πρέπει να το πούμε, θα λέμε όλα τα θέματα. Και βεβαίως, κύριε Καλαμάγια, και γιατί μου δόθηκε και ευκαιρία, επειδή κάποιοι άνθρωποι, και πρέπει να το πούμε αυτό, όπως εσείς, όταν είχατε τη δυνατότητα τηλεοπτική, δίνατε την ευκαιρία σε ανθρώπους, σε νέα στελέχη που δεν ήταν βουλευτές, να λένε την άποψή τους και να επικοινωνούν με τον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι και ενδεικτικό της δημοκρατικής ευαισθησίας.
Εγώ οφείλω να γνωρίσω και σε εσάς προσωπικά, δημοσίως, είστε από τις περιπτώσεις των δημοσιογράφων που πραγματικά δίνετε ευκαιρία σε νέα στελέχη, γιατί μόνο έτσι θα δω δυνατότητα να υπάρχει και μια ανανέωση της πολιτικής ζωής. Γιατί άμα βγαίνουν συνέχεια οι βουλευτές και οι παλιοί βουλευτές, καταλαβαίνετε πώς θα μάθει ο κόσμος. Το δέχομαι, αλλά το ξεκινώ από τον κύριο Γιάννη Κορονίου, ο οποίος και αυτός από τη μεριά του, στα μέσα που πέρασε, φιλοξένησε νέες απόψεις, όπως πολύ σωστά και ο κύριος Κορονίου είναι πραγματικά από τους ανθρώπους που δίνουν βήμα. Δίνουν βήμα πολύ, όχι και πραγματικά. Τώρα εντάξει, για να κλείσουμε έτσι τα καλά λόγια που λέμε ένας για τον. Και η παρουσία σας τηλεοπτικά έτσι για την υποστήριξη ήταν... των θέσεων του κινήματος αλλαγής ήταν, νομίζω, αν κάτι άλλο αξιοπρόσεξε, αν όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, Γιάννη, καταρχάς να πούμε ότι κάποιοι μας βλέπουν και στην Ηλία, στην περιοχή. Να πούμε λίγο για την περιοχή, να μας δώσει του κυρίου Κατρίνη, επειδή συνεργαζόμαστε με τα δίκτυα των περιφερειακών σταθμών, να το λέμε κάθε ευκαιρία, γιατί μας εγκαλούν οι φίλοι από εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Σήμερα υπήρχε μια πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς στην Ηλία αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Δηλαδή, είναι ο νομός που έχουμε ανεμοστροβίλους, έχουμε τυφώνες, έχουμε διάφορες φυσικές καταστροφές. Μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το εύρος των ζημιών. Υπάρχουν 3-4, αν δεν κάνω λάθος, επιχειρήσεις, συσκευαστήρια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν πλημμύρες στην πόλη του Πύργου, και αν δεν κάνω λάθος, και στη Βάρδα και στη Γαστούνη. Αλλά είναι, καταλαβαίνετε, είναι πλημμύρες αστικές οι οποίες επιλαμβάνεται η περιοριστική. Δυστυχώς υπάρχει η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα, τώρα που μιλάμε αυτή την ώρα, να πούμε ότι υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές που απαιτούν κάποιες ειδικές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι αργά το βράδυ, αύριο το πρωί, θα είναι στις επόμενες ώρες. Ναι. Εμείς θέλουμε να κινητοποιηθούν και οι υπηρεσίες, γιατί και στο επίπεδο των καλλιεργιών υπάρχουν σίγουρα ζημιές και στο επίπεδο των υποδομών θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τα ζητηματάκια του κοινάλ. Να πάω λίγο στα βαθιά, κύριε Κορονέα, αν συμφωνείτε. Παρακαλώ, αρχίστε και συνεχίστε. Είναι από τα στελέχη τα οποία είναι, εντάξει, και από τους νέους ανθρώπους που δεν μπορούν, ειδικά στο κίνημα αλλαγής, είναι από τα κομβικά πρόσωπα και στη διαμόρφωση πολιτικής πια. Εσείς ήσασταν και βουλευτής το 7 με το 12. Σωστά, έτσι, σωστά. Ναι. Τα δύσκολα χρόνια, κύριε Δαλάμα. Τα δύσκολα, ναι. Τα πολύ δύσκολα, θα έλεγα. Τα πολύ που έλεγε ότι είσαι Πασόκ και ήσουν ήρωας. Φεύγαν πολύ ήρωας τότε. Ακούγαν Πασόκ και φεύγανε. Λοιπόν, σήμερα, αυτές τις μέρες δηλαδή, το σήμερα με την, το λέμε την ευρία έννοια. Λοιπόν, έχει βγει ο κύριος Γερουλάνος, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και φαίνεται ότι σηκώνει το δικό του ανάστημα απέναντι στη φόφη γεννημάτα στο κίνημα αλλαγής. Το σχολείο σας. Να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε το Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Θα υπάρχει ένας απολογισμός του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι η Επιτροπή με την κυρία Χριστοφιλοπούλου που θα φέρει το πόρισμα. Θα υπάρχει και μια συζήτηση ενώπιση συνδιάσκεψη που θα γίνει τέλη Νοεμβρίου. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε ένα ανώτατο όργανο όπως είναι η Κεντρική Επιτροπή, οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει ή κάποιος θέλει να το θέσει, έχει το ελεύθερο βήμα να το θέσει. Από το απλό πολιτικό, οργανωτικό ή στρατηγικό ζήτημα μέχρι και ζήτημα ηγεσίας. Άρα εγώ περιμένω, φαντάζομαι όχι μόνο εγώ και πάρα πολύ, αν υπάρχει θέμα ηγεσίας και θέλει κάποιος τέλος να το θέσει, φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί εκεί είναι, κύριε Ταλαμάγκα και κύριε Κορονέο, το βήμα, δηλαδή τα θέματα, ξέρετε, τα εσωτερικά ή αμφισβήτηση των ηγετικών θέσεων, τίθενται στα κομματικά όργανα και όχι στα μέσα ενημέρωση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο δόκιμος τρόπος. Άρα, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο θα συζητηθεί, θα τεθεί και επειδή ήδη η πρόεδρος Φόφη Γεννηματά στις 3 Σεπτεμβρίου στην επαιτειακή εκδήλωση στην Λάρισα είπε ότι όποιος θέλει ας το θέσει και ουσιαστικά άφησαν να νοηθεί ότι αν τεθεί εγώ. Το γάντι που λέμε, έριξε το γάντι, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Θα πάρω την πρόκληση και θα δρομολογήσω διαδικασίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αν όμως με επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να αλλοιώσω αυτό που είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση, ο Παύλος Γερουλάνος, μια και αναφερθήκατε στον Παύλο Γερουλάνο, στις δημόσιες τοποθετήσεις του δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής, μιλάει για μια ανάγκη επανασύστασης του Πασόκ, αναγέννησης, ανασυγκρότησης, ως βασικό κορμό της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης και ότι τέλος πάντων θέλει ο ίδιος να πρωταγωνιστήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι και θεμητό. Εμείς ποτέ δεν απεμπολίσαμε ότι είμαστε Πασόκ, κύριε Ταλαμάγκα. Μείναμε στο Πασόκ, στηρίξαμε το Πασόκ τα δύσκολα χρόνια. Το κίνημα αλλαγής είναι η καρδιά και η ψυχή του Πασόκ. Δεν είναι ακόμα, ξέρετε, που προήλθε ή έγινε ουρανοκατέβατο ή από παρθενογένεση. Είναι μια φυσική μετεξέλιξη της Δημοκρατικής Παράταξης και του Πασόκ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Άρα, όλα αυτά μπορούν, νομίζω, πολύ εύκολα να ενωθούν
και μέσα από μια καλοπροαίρετη συζήτηση και διάλογο και όχι μέσα από έτσι, φωτοβολίδες επικοινωνικό χαρακτήρα, να υπάρχει σύνθεση, δεν χρειάζεται να υπάρχει ομοφωνία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή και στα κόμματα θα πρέπει να μάθουμε να συνθέτουμε τις διαφωνίες μας ή να παίρνουμε και τις αποφάσεις με πλειοψηφικές διαδικασίες, δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή είναι και η δημοκρατία στα κόμματα, αυτή είναι και η ουσία στα κόμματα. Άρα, νομίζω ότι πολλή συζήτηση γίνεται για ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα να αποφασίσει για θέματα ιδεολογικά, πολιτικά, σε σχέση με το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται και πώς τοποθετείται και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κύριο Μητσοτάκη, που στρατολογεί στελέχη και από το κίνημα αλλαγής και από το ΠΑΣΟΚ, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει τουλάχιστον ότι θέλει να μετεξελιχθεί και να γίνει κάτι ευρύτερο της παραδοσιακής δύναμης που καταγράφει στις εκλογές. Σε αυτό το σημείο, σε αυτό που λέτε, κύριε Κατρίνη, με δεδομένη τα εκλογικά αποτελέσματα του Ιουλίου. Το κίνημα αλλαγής συγκράτησε δυνάμεις, βέβαια βλέπει ως κυρίαρχο ρόλο, με κυρίαρχο ρόλο τον ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι της προοδευτικής, της δημοκρατικής, ας το πούμε από το κέντρο προς τα αριστερά. Αυτό, και σας το λέω και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής που θα συζητηθεί και το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό προκαλεί μια πίεση, δηλαδή μήπως υπάρχουν περιθώρια για να αρχίσει μια συζήτηση για να ανακτήσει τον κυριαρχικό του ρόλο το κίνημα αλλαγής στον προοδευτικό κόσμο. Έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση, έχει αρχίσει αυτός ο προβληματισμός. Θα σας πω και τώρα, καταρχάς, εμείς που έχουμε ζήσει τις εποχές του μεγάλου ΠΑΣΟΚ, που ήταν και αυτοδύναμη κυβέρνηση και κατέγραφε ποσοστά πάνω από 40%, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με μονοψήφια ποσοστά, ακόμα και αν αυτά διαμορφώθηκαν σε πολύ ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες, ασφυκτικά πιεστικές και πολιτικές συνθήκες, που δεν έδωσαν δυνατότητα στην παράταξή μας να πάρει ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αφήνει αδιάφορο το γεγονός ότι και ο κύριος Μητσοτάκης πήρε αυτοδυναμία και ο κύριος Τσίπρας, παρά την πολιτική που ακολούθησε, κατέγραψε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό, αν το δούμε ρεαλιστικά έτσι, και ψύχρεμα, σε σχέση με τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης και την πολιτική που ακολούθησε. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μας προβληματίζουν, τα συζητάμε. Εμείς δεν θεωρούμε, εκείνη η διαφωνία μόνο με την τοποθέτησή σας, δεν θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μπορεί να εκφράσει αυθεντικά πολιτικά αυτόν τον χώρο, τον παραδοσιακό που εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, παρά την προσπάθεια που γίνεται και επιχειρείται. Αυτό, ξέρετε, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια ρητορική εξαγγελία ή μια διάθεση, πρόθεση του κ. Τσίπρα ή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να φαίνεται στην καθημερινότητα ότι η ατζέντα όντως είναι σοσιαλδημοκρατική, είναι κεντροαριστερή, είναι προοδευτική, είναι βαθιά δημοκρατική. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πούμε ότι το πρόσημό της είναι προοδευτικό και στην οικονομική πολιτική και στα ζητήματα σεβασμού των θεσμών. Εντάξει, κάποια στιγμή ανθρωπίνων δικαιωμάτων όντως έθεσε ζητήματα προοδευτικής ατζέντας και εμείς συμφωνήσαμε, γιατί πολύ απλά απηχούν και στις δικές μας απόψεις. Εκεί υπήρχε ένα σημείο ταύτισης και σύγκλησης. Αλλά η γενικότερη αποτίμηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατάφερε εκλογικά να εκπροσωπήσει και να πείσει το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ και τον κόσμο που παραδοσιακά στήριζε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες και του έδωσε δυνατότητα να αλλάξει πραγματικά τη χώρα, πιστεύουμε ότι κεντρικά πολιτικά παραμένει αγγυλωμένος στις απόψεις και τις ιδέες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ των πολύ μικρών ποσοστών. Βεβαίως, η πορεία θα δείξει αν υπάρχει διάθεση για συζήτηση, για σύγκληση, αν υπάρχει πραγματικά προοδευτική ατζέντα. Ναι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, και ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό, ναι, από την παραδοσιακή δημοκρατία. Ούτε αυτός όμως πείθει, κύριε Κορονέ, με αυτά που κάνει. Αυτό το λέτε σε περιθώριο συγκλήσουν, να υπάρχει περιθώριο, εμείς λέτε, έχουμε... αν αναδειχθεί, δηλαδή υπάρχει περιθώριο διαλόγου ανάμεσα στο κίνημα αλλαγής και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξτε, εμείς διάλογο αναπτύσσουμε όλα τα κόμματα στη βάση των πραγματικών πολιτικών δεδομένων. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικά ζητήματα στη Βουλή με τα οποία συμφωνούμε και, ναι, ψηφίζουμε ή διαφωνούμε και καταψηφίζουμε. Το έχετε δείξει, βέβαια. Το έχουμε κάνει και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι μόνο μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική διάθεση σύγκλησης. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, ότι εμείς σε καμία των περιπτώσεων να επιμπολούμε τον αυτοδύναμο ρόλο μας. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διάθεση να ενωθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και να γίνουμε αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε εισαγωγικά, ή μεγάλη προοδευτική παράταξη.
Εμείς θέλουμε να έχουμε τη δική μας πολιτική αυτονομία, θέλουμε να έχουμε τις δικές μας προτάσεις. Αν αυτές οι προτάσεις μπορούν να τύχουν ευρύτερης αποδοχής, αυτό μπορεί να είναι και αφορμή να υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον. ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Πού είναι πιο κοντά το κοινάλ, κύριε Κατρίνη? Το κάνω έτσι. Θα σας πω τώρα. Το λέει και φίλος θεατής. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εμάς ο παραδοσιακός μας ιδεολογικός αντίπαλος, με σκληρές ιδεολογικές παραθέσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι γεγονός όμως, κύριε Ταλαμάγκα. Το θα πείτε αλλά. Ναι, είναι γεγονός όμως ότι στο πολιτικό μας κορμί ασέλγησε όσο κανείς ο ΣΥΡΙΖΑ το 10 μέχρι το 2015. Δηλαδή, ο κανιβαλισμός και η επίθεση που δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει ούτε τις εποχές του Βρώμικου 89. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό να το δούμε, έτσι. Άρα, εμείς δυστυχώς βαλόμαστε από παντού, έτσι. Και την ίδια στιγμή που όλοι μας θέλουν, την ίδια στιγμή επιδιώκουν με κάθε τρόπο να μας ακυρώσουν και να μας διαλύσουν. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Είναι διαστροφικό, θα έλεγα. Άρα, εμείς έχουμε αντέξει, βεβαίως έχουμε μεγάλη συρρήκνωση στα ποσοστά και στις δυνάμεις μας. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι κάτι που εμείς προσπαθούμε να το ανατάξουμε σε δύσκολες συνθήκες αντικειμενικά. Όμως δεν έχουμε κανένα δίλημα να προτιμήσουμε είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία. Προτιμούμε να μείνουμε το κίνημα αλλαγής με τη δική μας ατζέντα και βεβαίως να περνάμε πράγματα, αυτό μας ενδιαφέρει, που είναι δικές μας θέσεις με οποιαδήποτε συνεννόηση και συνένεση, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία, που αφορούν τις πλατιές κοινωνικές μάζες. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας, κύριε Ταλαμάγκα. Να ξαναβρούμε την επαφή μας με τις κοινωνικές ομάδες που παραδοσιακά μας στήριζαν, που και για κάποιο λόγο μας εγκατέλειψαν από το 10 μέχρι και πρόσφατα. Πάντως, αυτό είναι το στοίχημά μας. Θέλω να πω στο για τον Κορονέο ότι προσπαθούσα τόση ώρα να καταλάβω αν θα πει αλλά. Αλλά όταν έχεις έναν εύστροφο νέο βουλευτή πολιτικό ήταν καταπληκτική με τον τρόπο καταπληκτική ατάκα πραγματικά. Με το όπως πολιτικό μας κορμί ήταν καταπληκτικό. Με κάνετε και κοκκινίζω και κάποιος δίσκος θα πει ότι ρέπε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω χρώματος. Όχι, έτσι όπως το τοποθετήσαν. Ενώ φοράω γαλάζια, έτσι το κάνω έτσι. Μιας, ωραίο κι αυτό. Ένα σχόλιο για τη μέχρι τώρα πορεία του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κύριε Κατρίνη. Δηλαδή, και θα το βάλω εγώ στη συζήτηση, ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια κοινή πεποίθηση, κοινή ομολογία, τέλος πάντων ο κόσμος το λέει, ας το πούμε έτσι, ότι ήταν προετοιμασμένοι στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έχουν παράξει γρήγορα έργο, έχουν προωθήσει νομοσχέδια, έχουν κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν καλό αντίκτυπο στην κοινωνία. Συμφωνείτε, βλέπετε κάτι διαφορετικό? Πώς το σχολιάζετε, πώς το κρίνετε μέχρι τώρα το κυβερνητικό έργο? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε μια ασφαλή αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Ενώ αν οι πολιτικές ή τα νομοσχέδια έχουν κάποια επίπτωση στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία, γιατί αυτό έχει σημασία τελικά. Έτσι. Σημασία δεν έχουν οι προθέσεις, σημασία στην πολιτική έχει το αποτέλεσμα. Θέλω όμως να σας πω ότι ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε με πολλά νομοσχέδια τα οποία χαρακτήρισε κατεπήγοντα και στα οποία προσέθεσε και ασύνδετες διατάξεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα. Ας πω ένα παράδειγμα τώρα, επειδή εγώ είμαι και αρκετά κοινοβουλευτικός και ασχολούμαι με τη Βουλή. Mm-hmm. Το μήνα Σεπτέμβριο η Βουλή είναι σαν να μην λειτουργεί. Έχουμε φτάσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Ζήτημα αν έχουν συζητηθεί 3 ή 4 νομοσχέδια. Έτσι. Στην Ολομέλεια αυτήν την εβδομάδα δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Όπως και την πριν εβδομάδα υπήρχε μόνο μια κύρωση σύμβασης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ΕΝΙΖΑ, έτσι, και την πιο προηγούμενη πράξη ομοθετικού περιεχομένου για το ΜΑΤΙ. Άρα η Βουλή υπολειτουργεί σε μια εποχή, και το λέω αυτό, που θα έπρεπε να έχει οργασμό. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κ. Μητσοτάκης πριν από 2,5 εβδομάδες βγήκε από το βήμα της ΔΕΘ και εξήγηλε 17 φοροελαφρύνσεις. Και είπε ότι εγώ θα κάνω όλες αυτές τις απαλλαγές για να ορθά, κατά την άποψή μας, και μας συμφωνούμε και εμείς σε πολλά από αυτά, γιατί είναι και δικές μας θέσεις, για να ελαφρύνουν την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών επαγγελματιών. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες, αυτά δεν έχουν έρθει καν στη Βουλή να ψηφιστούν. Πόσο μάλλον να εφαρμοστούν και να μπορέσει ο επαγγελματίας, ο άνθρωπος που μας βλέπει τώρα και αγωνιά, αν θα βγάλει την ημέρα σήμερα ή αν ό,τι βγάλει στην τσέπη θα είναι μόνο για να μπει στην πλατφόρμα των 120 δόσεων, είτε για τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε για την εφορία, είτε να πληρώσει τη ΔΕΗ με την απειλή να του κόψουν το ρεύμα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή όλα αυτά να λάβουν σάρκα και οστά. Και το λέω, γιατί σήμερα είναι η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς, όπου συζητούνται πάρα πολλά ζητήματα, πολύ κομβικά και πολύ σημαντικά για την οικονομία και την πραγματική και την καθημερινότητα, και νομίζω ότι η Βουλή θα έπρεπε να κινείται σε άλλους ρυθμούς. Άρα, είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.
υπάρχει μια προσπάθεια, προσωπική μου άποψη, όχι μόνο προσωπική, επικοινωνιακά, να εμφανιστεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ως η επανάληψη του Μεσσία επί γη, ότι ήρθε ξαφνικά και επανήλθε κανονικότητα στην Ελλάδα και ότι όλα ξαφνικά βρήκαν τους πραγματικούς τους ρυθμούς και ότι αυτό την χάνει πολύ μεγάλης αποδοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο υπουργός που απολαμβάνει μεγαλύτερη δημοφιλία είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος όντως δείχνει έναν ζήλο σε μια προσπάθεια να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο δόγμα. Αυτό όμως δεν αλλάζει την οικονομική καθημερινότητα της χώρας, δεν αλλάζει τη ζωή των επαγγελματιών, δεν αλλάζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που ασφιχτιούν υπό το βάρος και τις προηγούμενες ακολουθούμενες πολιτικές. Ο φίλος από την Αμαλιάδα λέει, είναι και υπεροχή σας κιόλας. Βέβαια. Διάβασα, λέει, αλλά δεν το κατάλαβα, την ερώτηση που έκανε ο κύριος Κατρίνης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφέρει μεταξύ των άλλων για αύξηση του συνολικού ποσού. Πόσο θα είναι αυτό, ναι. Πότε θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού και πόσο θα αφορά τον κάθε δικαιούχο. Λέει το όνομά του. Ναι, θα σας πω τώρα, αν έχω τον λόγο να απαντήσω. Ναι, ναι, κάναμε μια ερώτηση 20 βουλευτές του κινήματος αλλαγής, δεν καταθέσαμε χτες. Γιατί τώρα πλησιάζει και ο Οκτώβριος και αρχίζει ήδη και το κλίμα βαραίνει αρκετά. Και, δεν θα έχουμε μόνιμο καλοκαίρι στη χώρα και ειδικά στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα, που οι θερμοκρασίες είναι πάντα πιο χαμηλές. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ δεν έκανε καμία αναφορά για το επίδομα θέρμανσης, και αυτό νομίζω ότι ήταν λίγο ανησυχητικό, και επειδή κ. Ταλαμάγκα και κ. Κορονέ, 11 μήνες πριν, ακριβώς 73 από τους 75 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα πλην του κ. Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, και του κ. Μητσοτάκη, του νυν Πρωθυπουργού, κατέθεσαν ερώτηση στον τότε Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να υπάρχει διπλασιασμός του επιδόματος θέρμανσης, διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων και αλλαγή των γεωγραφικών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Mm-hmm. Ελάτε όμως που στους υπογράφοντες ήταν ο κ. Σταϊκούρας, που είναι Υπουργός Οικονομικών σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης, που είναι Υπουργός Ανάπτυξης, και ο κ. Χατζηδάκης, που είναι Υπουργός Περιβάλλοντος. Σε αυτούς λοιπόν τους τρεις υπουργούς, εμείς απευθύναμε ένα ερώτημα με αφορμή και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς, ότι αν κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι δεν θα επηρεάσει τη τιμή του πετρελαίου, η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, αυτοί μιλάνε, άνθρωποι της αγοράς, κάνουν μια εκτίμηση και λένε ότι θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1 στο 1,20 και η βενζίνη 5% αύξηση. Και λέμε λοιπόν, αυξηθεί δεν αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης σαν πραγματική τιμή. Η κυβέρνηση προτίθεται το επίδομα θέρμανσης που κύριε Ταλαμάγκα από 206 εκατομμύρια το 2014. Έφτασε το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ να είναι 55 εκατομμύρια ευρώ συν τα 15 που δόθηκαν από το υπερπλεώνασμα. Ναι. Δηλαδή στο 1 τέταρτο ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ξαφνικά οι συμπολίτες μας έγιναν οικονομικά πιο εύρωστοι και πάντα αποκριθούν? Ναι. Όχι, ναι. Βέβαια, γιατί υπάρχει έρευνα της Ελστάτ του 2017 και τη βάζουν στην ερώτηση, που λέει ότι το 47% των φτωχών νοικοκυριών με βάση το εισόδημά τους δεν έχουν καθόλου θέρμανση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έρθει η πολιτεία σήμερα και να πει, με τα δεδομένα που υπάρχουν, και επειδή νομίζω ότι και ο κύριος Βεζιρόπουλος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης έχουν αφήσει να νοηθεί ότι προτίθενται να κάνουν μία αύξηση αυτό, ρωτάμε ευθέως ποια θα είναι αυτή η αύξηση, ποιους θα περιλαμβάνει, και μαζί και με αυτούς, αν και δεν αφορά το λεκανοπέδιο, αφορά την επαρχία, βάζουμε το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνηση των αγροτών, στους αγρότες, κύριε Ταλαμάγκα, κύριε Κορονέο, που ξέρω ότι και οι δύο έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, που πραγματικά σε αυτή τη συγκυρία με μείωση των τιμών, αύξηση της φορολογίας, αύξηση των εισφορών, αύξηση στα εφόδια, πραγματικά δίνουν μια μεγάλη μάχη για την επιβίωση. Πώς θα αλλάξει η χώρα παραγωγικό πρότυπο, αν οι αγρότες δεν έχουν κίνητρα να ασχοληθούν με τη γη τους? Αυτά λοιπόν τα βάζουμε στην ερώτηση και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση. Και τις περισσότερες περιμένουμε τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Πολύ γρήγορα, κύριε Κατρίνο, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος. Κυριαρχεί και στην επικαιρότητα και το, εκτός όλων των άλλων πολιτικών ζητημάτων, κυριαρχεί το θέμα της Νοβάρτης, ή τη σήμερα είδα, σταμάτησε πολύ να αναφέρω το σκάνδαλο, βάζουν σκευωρία Νοβάρτης κτλ. Εσάς, ποια είναι η θέση μέχρι στιγμής με όλα αυτά που έχετε δει, που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να βγαίνουν στην επιφάνεια και για την εμπλοκή, το πρόβλημα τέλος πάντων που υπάρχει με την συνδιαλλαγή δικαιοσύνης πολιτικού συστήματος, αυτά που βγαίνουν για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα σας πω, βεβαίως. Ο οποίος, πριν το πείτε, έκανε πριν από λίγη ώρα μία δήλωση και είπε
επειδή φέρεται σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες να το κατονομάζει ναι, κυρία Ράικου, ως Ρασπούτιν κλπ. Και να το λέει ονομαστικά μάλλον. Αυτά είναι οι πληροφορίες μας. Κάνει ο κύριος Παπαγγελόπουλος μία δήλωση και λέει: υπενθυμίζω ότι στην επιστολή παραίτησής της η κυρία Ράικου δεν ανέφερε το παραμικρό για εμένα. Απέναντίας μίλησε για το επισμό 28 εκατομμυρίων ευρώ βρώμικου χτρήματος, ενδεχομένως και σε πολιτικούς. Μετά από 1,5 χρόνο εφήβρε το Ρασπούτιν για αντιπερισπασμό, αφού πέρασε άλλος ένας χρόνος. Τόλμησε να αναφέρει το όνομά μου. Όλα αυτά ισχυρίζεται η κυρία Ράικου για Ρασπούτιν. Είναι ψέματα και λίγα. Μάλιστα. Να σας κάνω κάποιο σχόλιο και να κλείσω. Σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, ο σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο απλώνεται σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η χώρα μας. Δεύτερον, νομίζω ότι με άκομψον τρόπο, ατυχή πολιτικά, η κυβέρνηση, η προηγούμενη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να δώσουν αμυγώς πολιτικές διαστάσεις σε αυτό το σκάνδαλο, εμπλέκοντας πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα τους έθεσαν στον τοίχο, ουσιαστικά για εκτέλεση, και το αυτό το έσυραν στα μέσα ενημέρωση για πάρα πολύ διάστημα, μέχρι ότου αποδειχθεί ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν υπήρχε καν ζήτημα, γι' αυτό και τέθηκαν στο αρχείο. Τρίτον, νομίζω ότι εμβρόντιτη κοινή γνώμη παρακολουθεί να υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ δικαστικών, και αυτό νομίζω το πιο σημαντικό. Όταν ακούγεται ότι παρενέβαιναν δικαστικοί υπουργοί για να αρχιοθετούν τις υποθέσεις δικαστικές, πέρα και πάνω από την Νοβάρτης, ή να ασκούνται διώξεις, ή να προτεραιοποιούνται υποθέσεις, καταλαβαίνω ότι κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και ιδιαίτερα προς τη δικαιοσύνη, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν μπορεί να αναταχθεί. Θα πρέπει λοιπόν, νομίζω, να πέσουν οι τόνοι, έτσι, θα πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη, να ολοκληρώσει την έρευνα για την υπόθεση Νοβάρτης και βεβαίως, αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε όλη αυτή τη διαδικασία, είτε προς την κατεύθυνση του να πολιτικοποιηθεί μια διαδικασία και να σκεφτούν διώξεις σε ανθρώπους οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν είχαν και τίποτα, και τους είδαμε, κύριε Ταλαμάκα και κύριε Κορονέο, να κλαίνουν από το βήμα της Βουλής. Γιατί ξέρετε, όταν σπηλώνεται, και ο κύριος Κουτρουμάνης, όταν σπηλώνεται το όνομα και η υπόλοιψή σου, ακόμα και όταν μετά δικαιώνεσαι, ξέρετε, μένει αυτό και διαχέεται, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν, νομίζω, αυτή η υπόθεση να φτάσει μέχρι το τέλος και θα πρέπει να είναι, νομίζω, ένα παράδειγμα προς αποφυγή μελλοντικά, ώστε να μην υπάρχουν ανάλογες παρεμβάσεις ή να υπάρχει ο πειρασμός των παρεμβάσεων. Γιατί ξέρετε, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής μπορεί να προσφέρεται για εντυπώσεις, αλλά τελικά δεν παράγει ούτε κανένα αποτέλεσμα, ούτε αλλάζει τη ζωή των πολιτών. Και την ποινικοποίηση, και θέλω να πω το τελευταίο αυτό, γιατί εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ξαφνικά ως ο μεγαλόψυχος. Την ποινικοποίηση πολιτικής ζωής στη χώρα, κύριε Ταλαμάγκα και κύριε Κορονέο, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνάμε ότι την εισήγαγε ο κύριος Μητσοτάκης το 1989 με το σκάνδαλο Κοσκοτά, με την υπογραφή και ο την ψήφο του κύριου Δραγασάκη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέπεμψαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Όχι, αύριο. Δεν σας πάω πίσω. Λέω ποιος εισήγαγε λοιπόν την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας. Ναι. Για να εμφανίζονται σήμερα όσοι μεγαλόψυχοι που κοιτάνε μπροστά αυτό. Λοιπόν, εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Μιχάλης Κατρίνης. Έχουμε μνήμη, κύριε Ταλαμάγκα. Είμαστε νέοι, αλλά τουλάχιστον τιμούμε την παράδοση μας. Από τους νέους ανθρώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προσυπογράφουμε την παρουσία του κίνημα αλλαγής βουλευτής Ηλίας. Από τους νέους ανθρώπους θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Έβαλε πάρα πολλά. Μεγάλη χαρά να τον έχουμε. Με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, σε δύο εβδομάδες, επειδή εγώ έχασα λίγο το χρόνο σήμερα, την μεθεπόμενη, αν είστε εδώ στην Αθήνα, είμαστε εδώ να πούμε και άλλα πράγματα. Και με τον Γιάννη τον Κορονέο θα είμαστε αύριο 5 η ώρα το απόγευμα. Ακολουθεί η Αλεξάνδρα Ντούσκα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Φάγαμε ένα λεπτό. Σε επανάληψη αυτή η εκπομπή, 12 με 2 τη νύχτα, φάγαμε ένα λεπτό από την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Γεια σας.